Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, μετά από 15 μέρες καλοκαιρινής ραστόνης, είμαστε ξανά μαζί στο Ράδιο Πατρίδα, στους 100,4, με την αναλυτική ματιά και την διερευνητική προσπάθεια σε επίπεδο επιστήμης, πολιτικής, φιλοσοφίας, ιστορίας, ψυχολογίας, ανάπτυξης, όλο δηλαδή θεωρώ το πακέτο που αφορά τις άμεσες ανάγκες του τόπου μας, της Θράκης, της Ροδόπης, της Ελλάδας, όλου του πλανήτη, και όχι μόνο σε επίκαιρα αλλά και σε διαχρονικά ζητήματα. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τον ορθό λόγο μέσα από την ψύχρεμη ματιά. Ψύχρεμη ματιά προϋποθέτει δίκαιη σκέψη, αίσθηση του μέτρου και κυρίως αυτοκριτική. Είναι η εποχή του αυτοπεριορισμού προκειμένου να δώσουμε σύγχρονα μηνύματα. Ξεκινούμε λοιπόν με τον Κοφίδη Θεοφάνη στο μικρόφωνο για να κάνουμε ακόμα μία προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ορθού λόγου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ευστοχότερος τρόπος να ξεκινήσουμε από έναν παράγοντα, από έναν άνθρωπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ο οποίος και είναι πολυπράγμων και είναι ένας δυνατός ξεχωριστός εγκέφαλος και βεβαίως ένας πολιτικός άνδρας, μια σταθερή αξία με ή χωρίς εισαγωγικά, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παρουσία του, το στίγμα του στα θέματα της Ροδόπης, στα θέματα της Θράκης και γενικότερα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι σταθερή. Είναι αξιόμαχος και το όνομα αυτού Ιλχάν Αχμέτ. Γεια σας κύριε Αχμέτ. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Τελείωσαν οι διακοπές. Εύχομαι καλό χειμώνα με καλή δύναμη. Βέβαια η εκπομπή σου είναι εκπληκτική, όχι για να σε πενέψω. Εκτός ότι μου παρουσίασες κάποια αποτελέσματα εδώ πέρα, τα οποία θέλω να τα μαρτυρήσω στο ραδιόφωνο. Διότι εκτός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα, αλλά και στην Αθήνα να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί που σε αγαπάνε και αγαπάνε πολύ τις εκπομπές σου και γενικά όλο αυτό που προσπαθείς να κάνεις εδώ πέρα, να φέρεις δηλαδή τον ορθό λόγο, τον διαλογισμό. Να τον ενισχύσεις και να αποκαλύψουμε την αλήθεια πέρα από λαϊκισμούς, αλλά με μια δόση επιστημονικής αλήθειας, διότι σε κάθε τι, ακόμη και στην πολιτική, υπάρχει μια επιστημονική αλήθεια, υπάρχει ο επιστημονικός λόγος. Πιστεύω ότι η συμβολή σου είναι πάρα πολύ σημαντική στη Θράκη, ιδίως σε αυτή την περίοδο. Οπότε καλή αρχή. Να είσαι καλά, Ιλχάν. Επίτρεψέ μου, ναι, επειδή σε σέβομαι και σε υπολείπτομαι και τους ακροατές, πάντα θα έχετε στο μυαλό σας τον κύριο Αχμέτ, αλλά εγώ θα τον προσφωνώ Ιλχάν και εσύ προφανώς εμένα Θεοφάνη. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Ιλχάν, ναι, δεν μπορούμε να αποφύγουμε μία βασική σκέψη, μια κατάθεση προβληματισμού, αφού η εκπομπή μας δεν είναι δημοσιογραφική, είναι αναλυτική, διερευνητική, ανάλυση και σύνθεση για να καταλήγουμε σε συμπεράσματα, για να διεγείρουμε το μυαλό των ανθρώπων. Και ανεξάρτητη. Και ανεξάρτητη. Άρα σε αυτό το πνεύμα της ανεξαρτησίας, του ορθού λόγου και της προσπάθειας για τη διαφώτιση, δεν θα κάνουμε δημοσιογραφική εκπομπή συνέντευξη, αλλά θα κάνουμε μια κατάθεση προβληματισμού που αφορά τον άνθρωπο Ιλχάν, την προσωπικότητα Ιλχάν, τον νομικό Ιλχάν, τον πολιτικό Ιλχάν και γενικότερα τη φιλοσοφία αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορώ λοιπόν να αποφύγω ως πρώτη σκέψη ότι να σε προκαλέσω να συμφωνήσεις ότι η Ελλάδα ζει για μια περίοδο πλέον και φανερά αυτό που κρυφά, που όχι τόσο φανερά ζούσε, αλλά σιγόκαι υπήρχε η υποδομή της κρίσης που ζούμε σήμερα. Σήμερα όμως, τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη μορφή της οικονομικής, έχει εκτιναχθεί στα ύψη και όλοι μιλούμε πλέον για μια κατάσταση που δεν πάει άλλο. Πώς την βιώνεις εσύ λοιπόν, αγαπητέ Ιλχάν, ως άνθρωπος πρώτα αυτή την κρίση, για να πάμε μετά και πώς την νιώθεις μέσα στην πολιτική σκηνή, την κεντρική στην Αθήνα ως βουλευτής. Τι βιώνεις εσύ από την κρίση, είναι μόνο οικονομική, είναι θεσμική, είναι αξιών, είναι συμπεριφορών, είναι έλλειψη σοβαρότητας, δεν μπορεί να προσαρμοστεί ο τόπος στα κελεύματα των καιρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μείνει σε κάποια παλιά πρότυπα πελατειακά. Πού είναι, νομίζετε, το πρόβλημα? Αγαπητέ Φάνη, νομίζω είναι όλα αυτά που είπες. Βέβαια, προκειμένου να απαντήσω περιληπτικά, θέλω να κάνω μια διαπίστωση. Καταρχήν, σαν χώρα, είχαμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια και σαν λαός να ρίχνουμε τα πράγματα πίσω μας και να βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εγώ θέλω να πω το ανάποδο. Δεν είναι ίσως τόσο το θέμα αν πληρώνουμε 40 ή 50% φόρους ως επιχειρήσεις. Αφού μιλάμε επιστημονικά και μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Της πραγματικότητας, γιατί η αλήθεια ίσως είναι μια δύσκολη έννοια, αλλά η πραγματικότητα που ζούμε. Θέλω να πω κάποιες αλήθειες. Βέβαια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
μπορεί να σας ακούγεται τρελό, αλλά αυτή είναι αλήθεια, είναι μια από τις χώρες οι οποίες έχει ακόμα μικρό φόρο, να ξέρεις. Στην Γαλλία εφαρμόζεται και ο φόρος του 70% στις επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή ο φόρος είναι πάνω από 50%, όπως και σε άλλες πολλές χώρες. Άρα μόνο από μόνο του ο φόρος δεν είναι ένα πρόβλημα. Βάζω ένα στοιχείο, όπως και στην Αμερική. Από μόνο του ότι οι συντάξεις κουρεύτηκαν, ίσως δεν είναι το πρόβλημα. Από μόνο του ότι πρέπει να γίνουν κάποιοι εξοικονόμηση δαπανών, δεν είναι πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Στην Ελλάδα το πρόβλημα ήταν ότι δεν κάναμε τίποτα. Δεν ήμασταν ανοιχτοί στις μεταρρυθμίσεις και μετά το 1985 συνηθίσαμε στην ιδέα ότι αυτό το παραμύθι θα τελειώσει και θα πάει ως έχει. Με λίγα λόγια, δεν είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και δεν τολμήσαμε να σπάσουμε αυγά ή κατά άλλους να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Κατά εμέ είναι να ανοίξουμε το δρόμο για την νεότερη γενιά, για την παραγωγή. Είναι τώρα μέσα σε όλο αυτό ότι διαγώσαμε το Δημάσιο, άλλοι επένδυσαν στον κρατικισμό, είναι το πελητιακό κράτος, είναι ότι προσπαθήσαμε να βολεύσουμε τους ημίτερους κτλ. Όλα αυτά φάνη οδήγησαν εκεί που είμαστε. Αλλά αν δεν έλθει η απόλυτη κατάρρευση, το θέμα τι είναι τώρα, πριν έλθει η ολοκληρωτική κατάρρευση, θα ξυπνήσουμε ή δεν θα ξυπνήσουμε? Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε την ολοκληρωτική κατάρρευση? Οι έξυπνοι λαοί, όπου ο ελληνικός λαός είναι ένας έξυπνος λαός, είναι εργατικός λαός, έχει πλεονεκτήματα και προτερήματα που δεν έχουν άλλοι λαοί σε Μεσογειακή, πρέπει να ξυπνήσει από αυτό τον ύπνο. Η ευθύνη τώρα η δικιά μας, εμένα σαν απλός Ιλχάν Αχμέτ, ένας τοπικό βουλευτή ή της ηγεσίας, είναι να βοηθήσουμε τον λαό να ξυπνήσει και όχι να τον κοιμήσουμε. Διότι έρχεται ολική κατάρρευση. Μετά όλοι θα ξυπνήσουν. Δεν θα έχει νόημα όμως. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να ανορθώσουμε ύψος. Μιλάτε για κατάρρευση και χαίρομαι που χρησιμοποιείτε και αυτή τη λέξη, γιατί ήταν και η καταληκτική ερώτηση, συμπερασματική αναφορά σε ένα σημαντικό συμπόσιο διαλεκτικού προβληματισμού που είχαμε στις 14 Φεβρουαρίου με κορυφαίες προσωπικότητες και όλα κατέτειναν στο να καταλήξουμε σε αυτή τη συμπερασματική αναφορά ότι εφόσον το πρόβλημα, όπως ωστόσο και εσύ το περιγράφεις, είναι το θέμα της αυτογνωσίας, ότι δεν γνωρίζουμε, ότι κοιμόμαστε σε εισαγωγικά, δεν γνωρίζουμε πραγματικά τις βαθύτερες αιτίες, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι όσον αφορά τη φορολογία, που είναι και αυτό. Είναι και η φοροδιαφυγή, είναι η σφοροδιαφυγή. Είναι κυρίως όμως οι τεράστιες δημόσιες δαπάνες ως ένα αποτέλεσμα μιας πελατειακής σχέσης πολιτών και πολιτικών που αυτά ανακυκλώνονταν συνέχεια και δημιουργούσαν έναν φαύλο κύκλο σε ένα μπατάκι, σε ένα έλος δηλαδή μέσα, που δεν μπορούσε μετά αυτή η πελατειακή κατάσταση να οδηγήσει τον τόπο σε μια εκτόνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν αποδέχομαι εγώ ότι ουδής πολιτικός, ουδής Έλληνας πολίτης σήμερα, με ένα αλφα επίπεδο μόρφωσης, ο μέσος Έλληνας δηλαδή, να μην γνωρίζει πού βρισκόμαστε και να μην ξέρει ποια είναι η λύση. Απλώς όλοι μας, και εμείς και εγώ, όλοι μας προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να το θάψουμε αυτό, να το κρύψουμε αυτό, να μην το αποδεχτούμε αυτό. Ήταν ένα ψυχολογικό ίσως γεγονός, χρήση επιστημονικής ανάλυσης, και προσπαθήσαμε να μην ξυπνήσουμε. Το θέμα είναι, πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι πρέπει να ξυπνήσουμε. Όταν λέμε τώρα να ξυπνήσουμε, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαχειριζόμαστε τον χρόνο σπάταλα. Αυτή τη στιγμή και αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς, όπως και η προηγούμενη, με διαφορές βέβαια. Εντάξει, δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Σαμαρά, μπορεί και τον κύριο Βενιζέλο. Μπορεί ίσως σε άλλα επίπεδα να είχαν περισσότερους τεχνοκράτες και να έκαναν περισσότερη δουλειά. Αλλά όχι όμως σε τόσο βαθμό ώστε να ξυπνήσουμε. Απλώς έκαναν κάποιες κινήσεις χασμούργες. Δηλαδή έλεγα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Αυτή η κυβέρνηση όμως δυστυχώς δεν παράγει κανένα έργο. Η σημερινή κυβέρνηση δεν παράγει κανένα έργο. Δεν κάνει τίποτα. Απλώς συντηρεί τον άρρωστο. Προσπαθεί με αυτό το τεράστιο δημόσιο να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, με κοινωνιακά τεστ-κνάσματα, με εξαγγελίες, με λόγο, με θεωρίες. Προσπαθεί να περάσει την ημέρα του στα απλά ελληνικά, και αυτό βοηθάει ίσως. Βλέπεις, κατακλίνεις τον ασθενή και βλέπεις ότι κοιμάται και λες ότι εντάξει, δεν πέθανε ακόμα. Άρα, αγαπητέ Λιχάν, θεωρείς ότι
αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση, το οποίο το έχουμε τονίσει τόσες φορές, ναι, είναι αποτέλεσμα αυτού που ονομάζει η ιατρική επιστήμη, αν θέλετε, η ψυχιατρική, με την γενικότερη έννοια, mm-hmm, έτσι, ονομάζει ιδεολειψία, ψυχαναγκασμό, δηλαδή ότι ενώ ξέρει ότι δεν είναι χρήσιμο αυτό που κάνει, δεν μπορεί να το αποφύγει γιατί είναι μέσα στο DNA, το εγκεφαλικό και τη συμπεριφορά. Αυτό. Ή θεωρείς, Ιλχάν, ότι όχι, μπορεί να το αποφύγει, αλλά εντελώς ανερυθρίαστα, εντελώς σκόπιμα και με απόφαση, ψύχρεμη απόφαση, γνωρίζει ότι είναι ανίκανη, αλλά θέλει με αυταπάτες και με εξαπάτηση του λαού να κρατήσει μία πελατεία σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό 20-25% και αν ακόμα δρομολογηθούν εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον να διατηρήσει την κομματική της αυτή φάση χωρίς να κοιτάει πραγματικά το συμφέρον του τόπου. Ή είναι πιο πολύ το πρώτο, λέτε, ότι είναι αδυναμία, ενώ ξέρουν ποιον τον κακό να το ξεπεράσουν, γιατί είναι ψυχαναγκασμός, ιδεολειψία, ψευδεστήσεις. Αυτό που λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, αυταπάτες, και που βεβαίως πιο έντονα ο κύριος Μητσοτάκης, το λέει, mm-hmm, ιδεολειψία και κολλήματα και αιμονές. Ακριβώς. Αυτό είναι περισσότερο ψυχιατρικό, ξέρετε. Δεν είναι απάτη. Αλλά εγώ ως νομικός έχω να πω το εξής. Ξέρεις, ο δόλος, όπως μας το έμαθαν στο ποινικό δίκαιο, είναι δύο στοιχεία. Είναι η γνώση και η γνώση και το θέλω, το ξέρω. Πρέπει να ξέρεις καταρχήν κάποιο πράγμα και μετά να το θελήσεις. Υπάρχουν δύο δηλαδή συστατικά στοιχεία. Όταν αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία, ίσως μπορεί να του καταλογίσουμε και μια αμέλεια ότι δεν γνώριζε, δεν έκανε και ότι δεν είχε μια αυταπάτη, το είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, τον εαυτό. Αλλά μετά το δημοψήφισμα, αφού υπογράφηκαν τα μνημόνια, αφού πέρασε από τον πέρσι τον Ιανουάριο του 2015, πλέον όχι μόνο είναι στα όρια του ενδεχόμενου δόλου, αλλά πλέον είναι καθαρά ότι η κυβέρνηση αυτή γνωρίζει τα πάντα, ξέρει τις δυνατότητες του κράτους, ξέρει την διεθνή οικονομική κατάσταση, από εδώ και πέρα. Δηλαδή από τότε που εκλέχτηκε το Σεπτέμβριο για μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μετά το Φλεβάρι δεν έχει καμία δικαιολογία να μην προχωρήσει σε αυτά που πρέπει να κάνει. Αυτή η αδράνεια, η νομοθετική αδράνεια, η μη ανάπτυξη πρωτοβουλειών και αναπτυξιακή προσπάθεια, κατά άλλους τεμπελιά, κατά άλλους έλλειψη τεχνοκρατών, εγώ δεν νομίζω ίσως ότι... ανικανότητα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά, αγαπητέ μου. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να μην γνώριζαν, να μην έκαναν. Η Ελλάδα δεν διοικείται μόνο από έναν υπουργό. Αλίμονό μας, αν χώρα, αν κράτος, ήταν να διοικηθούμε από έναν υπουργό. Και βέβαια υπάρχουν τεχνοκράτες στα Υπουργεία. Και πολύ ορθά βέβαια... και ίσως και να σημαδεύετε, να στοχεύετε στο έτσι, όνομα του νέου ηγεμόνα πίσω από τον Τσίπρα, ο οποίος είναι ο κύριος Παπάς, ο οποίος ουσιαστικά συμπεριφέρεται καθεστωτικά, ακριβώς, όπως κανένας δεν τόλμησε με τη μεταπολίτευση και μετά. Αν το διοικητικό μας σύστημα σε αυτή τη χώρα, οι διοικητικές μας δομές εξαρτούνται από ένα άτομο, αλίμονό μας, φανεί. Έτσι. Αλίμονό μας, έτσι. Και είναι αυτό το αλίμονο που κατατείνει στην κατάρρευση τελικά. Ακριβώς. Και πώς εσύ δηλαδή περιγράφεις την κατάρρευση, θεωρείς θα είναι μια κατάρρευση οικονομική, γιατί θεσμική κατάρρευση μέσα σε αυτή την πελατειακή και κοινωνική και ηθική. Και ηθική εννοείς και αξιακή, γιατί δεν υπάρχει αξιακό σύστημα πλέον στην πολιτική σκηνή. Θα έλεγα δεν υπάρχει ούτε αξιακό σύστημα υγείας στις συμπεριφορές των ανθρώπων σήμερα ως αντανάκλαση της σχέσης πολίτη-κράτους και κράτους-πολίτη. Ναι. Ωστόσο, θεωρείς ότι για να αποφευθεί αυτή η κατάρρευση, η οικονομική κατάρρευση, γιατί αξιακά είπαμε δεν υπάρχει, η αξιακή κατάρρευση είναι σε εισαγωγικά. Δεν υπήρχε ποτέ ένα αξιακό υγιές σύστημα για να πεις ότι κατέρευσε. Υπήρχε μία, αν θέλει, συνεχόμενη αυτοτροφοδοτούμενη σχέση πελάτη, κράτους, κράτους, πελάτη, ομαδοποίησης, ατομισμού ιδιώτευσης και μαζί, αν θέλεις, και με ένα σωρό προβλήματα του 20ου αιώνα που πέρασε αυτός ο τόπος, όθησε τους πάντες στο να θέλουν ισοπεδωτικά και πλήρως εξισωτικά να συμμετέχουν όλοι στον πλούτο, στα δικαιώματα κτλ. Που να αναφέρω το δικαίωμα, αλλά δεν μπορεί αυτό να πάρει μορφή πελατειακής ομάδας εναντίον άλλης πελατειακής ομάδας και αυτό να αντανακλάται στην πολιτική σκέψη και συμπεριφορά και να αναπαράγεται. Έφτασε λοιπόν η Ελλάδα στη σύγχρονη παγκοσμιότητα, αγαπητέ Ιλχάν, και όχι στην παγκοσμιοποίηση, μου αρέσει η παγκοσμιότητα, είναι πιο υγιής λέξη, να περνάει το τρένο και να μην μπορεί να ανεβεί σε κάποιο βαγόνι έστω. Θεωρείς λοιπόν ότι η κατάρρευση αυτή που επαπειλείται πέρα από την οικονομική
θα είναι και κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή να καταρρεύσουν οι αρμοί, οι συνδετικοί κρίκοι της ελληνικής κοινωνίας, της ελλαδικής ζωής, και βεβαίως βλέπεις και ίσως και γεωπολιτικό κίνδυνο σε αυτή την κατάρρευση, σε μια χώρα που καταραίει. Κοιτάξτε, όμα γίνει όλο αυτό, και βέβαια μπορεί να υπάρξουν γεωστρατηγικοί κίνδυνοι και μπορεί να υπάρξουν χίλια δυο. Όμως με φοβίες μια χώρα δεν διοικείται. Με φοβίες μια ανάπτυξη δεν έρχεται. Το αντίθετο σε αυτό είναι πρωτοβουλίες. Ξαναλέω ότι υπάρχει έλλειψη πρωτοβουλιών και σε όλη την Ελλάδα, εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι δουλεύουν όλα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Με το που τελειώνει οι εκλογές στην Ελλάδα, ένα βράδυ, αμέσως η κυβέρνηση που εκλέγεται ετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές. Αυτή η νοοτροπία, αυτή η σκέψη είναι ένας από τους λόγους που η χώρα μας δεν προχωράει. Αυτό είναι βέβαια ένα σύστημα το οποίο μπορεί να θωρακιστεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Αν η κυβέρνηση ειλικρινώς θέλει να κάνει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στο θέμα του πολιτικού συστήματος, είτε με τη θητεία των βουλευτών, είτε με άλλα όργανα, είτε με τον τρόπο των εκλογών, είτε με τον ασυμβίβαστο του Υπουργού μαζί με τον βουλευτή. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις συγκεκριμένων αντικειμενικών επιστημονικών φορέων, καθηγητών συνταγματικού δικαίου και συγκεκριμένα του Αλιβιζάτου, την οποία εμείς τη βρίσκουμε εξαιρετικά σοβαρή ως ποτάμι, μπορούμε πραγματικά να θωρακίσουμε το σύστημά μας. Διότι και στην Θράκη μας τώρα εδώ πέρα ειδικότερα, διαπιστώσαμε τα τελευταία 20 χρόνια πέρασαν εκατομμύρια φάνηκε από εδώ πέρα. Είχαμε την ευτυχία. Ηλχάν μου, σε λίγο θα μιλήσουμε για τη Θράκη εκτενέστερα, πάρα πολύ σοβαρά. Θα το επαναφέρουμε το θέμα. Θα μείνουμε λίγο στο γενικό για να πούμε σε λίγο στη Θράκη. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μια και πολύ ορθά ανέφερες ότι αυτό χρειάζεται ένα είδος θεσμικής αναγέννησης. Εγώ αυτό το ονομάζω κίνημα. Χρειάζεται ένα κίνημα θεσμών και ευημερίας. Θεσμική δημοκρατική επανάσταση. Που σημαίνει, ανέφερες μερικά, ασυμβίβαστο στην υπουργική και βουλευτική θέση. Ίσως κάποιες θητείες στους βουλευτές. Δεν νομίζεις ότι θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε και σε βαθύτερες τομές για να πιστεί ο πολίτης επιτέλους ότι οι πολιτικοί το εννοούν αυτό, και αφού αυτοί αυτοπεριορίζονται, ας τους δώσουμε τη βάση που δημιουργούν αυτοί θετικά πρότυπα, δηλαδή ένα ηθικό πρότυπο. Αν θέλεις, κατά κάποιο τρόπο, ηθικοποίηση της πολιτικής, χωρίς βέβαια να υπερβάλλουμε, όχι και αγιοσύνες, αλλά μια ηθικοποίηση της πολιτικής στη μορφή ότι ασυμβίβαστο. Πρώτο βαθμό συγγένειας, για παράδειγμα. Στην ίδια εξουσία. Δεν μπορεί στη Βουλή να είναι αδέρφια ή να είναι μπαμπάς και παιδί. Μπορεί όμως να είναι υπουργός και βουλευτής. Δεν μπορεί επίσης ασυμβίβαστο πρώτο βαθμό συγγένειας στην εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να είναι υπουργοί δύο αδέρφια, για παράδειγμα. Λέμε τώρα. Ή μπορεί να μπουν να θεσπιστούν θητείες και στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή από Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή, Υφυπουργό και Υπουργό, να μην μπορεί ποτέ να είναι πάνω από 8 χρόνια συνολικά σε μία θέση εκτελεστικής εξουσίας, είτε στην αυτοδιοίκηση της περιφέρειας εκτελεστικά, είτε και στην κεντρική εξουσία. Στη Βουλή, βέβαια, είναι λίγο επισφαλές αυτό να το πει. Μήπως 12 χρόνια ίσως να είναι πολλά. Και τελευταίο να πω για να σχολιάσεις, μήπως και θα χρειαστεί να πάμε σε μια σημαντικότερη, σε σημαντικότερο βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης, όπου η περιφέρεια να είναι ένα περιφερειακού βουλευτηρίου. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και συμφωνούν και σοβαροί άνθρωποι, αν θέλεις, και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ότι μπορεί να μετατραπεί η περιφέρεια μαζί με τους Δήμους σε ένα περιφερειακό βουλευτήριο που θα συνεδριάζει μία ή δύο φορές το μήνα. Η περιφέρεια θα έχει την εκπροσώπηση σαν να είναι η κυβέρνηση της περιφέρειας. Και βεβαίως οι δήμαρχοι, και όχι καινούργοι παρατρεχάμενοι, οι δήμαρχοι με έναν αντιδήμαρχο, 25 δήμοι είναι στην περιφέρεια, τη δικιά μας, 25 μαζί με τους αντιπεριβάρει, 50 μέλη στο βουλευτήριο αυτό, ούτως ώστε και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο πολίτης και να παίρνουν δικά τους διοικητικά αναπτυξιακά μέτρα ανεξάρτητα από την Αθήνα, αλλά κατευθείαν π.χ. από Βρυξέλλες και από Αθήνα βέβαια, σε μια σχέση αγαστή, ο βουλευτής ο τοπικός σε ένα τοπικό εθνικό κοινοβούλιο θα μπορεί να εκπροσωπείται, αλλά δεν θα μπορεί να ψηφίζει σε αυτό. Τι λες αυτό? Και επίσης να μειωθεί, αφού έτσι θα αποκεντρωθεί η εξουσία, να μειωθεί και η κεντρική βουλή η εξουσία, δηλαδή κάτω νομοθετική στους 200, 180. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι ιδέες που μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα στον πολίτη? Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Το θέμα δεν είναι ο αριθμός των βουλευτών. Δεν πρέπει να λαϊκίσουμε. Και γιατί να μην είναι 100 οι βουλευτές? Τότε μπορούμε να πούμε και ανάποδα, γιατί να μην είναι και 700. Μόλις τώρα, για να δημιουργούν θετικά πρότυπα αυτοπεριορισμού. Και όπως αγαπητές ακροάτρες και ακροατές, λέμε πολλές φορές, ο αυτοπεριορισμός είναι η βάση της αυτογνωσίας. Γιατί ο αυτοπεριορισμός γίνεται αυτοκριτική. Και η αυτοκριτική οδηγεί στον ορθολόγο και την αυτογνωσία. Άρα να περιορίσουμε, όχι να αυξήσουμε, να αφαιρέσουμε εξουσίες. Εμείς καμιά φορά
έτσι όπως διαμορφώσαμε το ελληνικό κράτος μετά τη μεταπολίτευση, είπαμε ότι το κράτος δαλωνίζει το κόμμα παντού. Δεν μπορεί να υπάρξουν γενικοί γραμματείς οι οποίοι να αλλάζουν με κάθε κυβέρνηση. Η θέση του γενικού γραμματέα παγκοσμίως, ακόμα και σε υποανάπτυκες περιοχές, είναι πλέον μόνιμες θέσεις. Δεν θα βρεις δηλαδή χώρα στην Ευρώπη, σε αναπτυγμένο κόσμο, θέση γενικού γραμματέα, ειδικού γραμματέα, ο οποίο κάθε κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει τους δικούς του. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν θα βρεις δυτικό κόσμο που να έχει διοικητή νοσοκομείο, τον οποίο να αλλάζει με κάθε κυβέρνηση. Εκεί αυτές οι θέσεις είναι μόνιμες, αυτές οι θέσεις καταλαμβάνονται αξιοκρατικά, έτσι, με ανθρώπους που όντως έχουν τα προσόντα, για να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Σήμερα στην Ισπανία και στην Ιταλία μπορεί να μην έχουμε κυβερνήσεις. Μπορεί να έχουμε εκλογές 8-9 μήνες συνέχεια. Αλλά το κράτος λειτουργεί. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί τίποτα φάνη αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν δεν διοριστούν οι δικοί τους, μέχρι να έρθουν οι δικοί τους γενικοί γραμματές, μέχρι να μάθουν τι γίνεται στο Υπουργείο, πώς λέγεται ο διευθυντής στον τρίτο όροφο, στον δεύτερο όροφο, ποιες είναι οι προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ό,τι και να κάνουμε. Ένα παράδειγμα σου λέω. Ό,τι και να κάνουμε. Αν δεν ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης της χώρας, αν δεν γίνει μια αληθής διοικητική μεταρρύθμιση, μια διοικητική μεταρρύθμιση. Πες δύο στοιχεία μιας πρότασης που έχει το μυαλό σου εμείς ή οι άνθρωποι στο ποτάμι. Εμείς λέμε στο ποτάμι ότι καταρχήν, πρώτον, όλες οι θέσεις αυτές, είτε είναι γενικές ειδικές γραμματείες, είτε είναι γενικές διευθυντές υπουργείων, πρέπει να προκηρυχθούν. Να είναι μόνιμες θέσεις, να είναι άνθρωποι εξαιρέτως των κομμάτων και να δουλεύουν υπέρ του εκάστοτου Υπουργείου για το όφελος του αντικειμένου που ασχολούνται. Δεύτερον, λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αμέσως ο θεσμός του πολιτικού γραφείου του Υπουργού. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να γίνεσαι υπουργός ή υφυπουργός και να διατηρείς πολιτικό γραφείο με δαπάνες Υπουργείου και να προσλαμβάνεις κόσμο μέσα για να κάνεις τι, για να επανεκλεγείς? Είναι δυνατόν εδώ να είσαι υφυπουργός στη Θράκη ή αλλού 10 χρόνια και να μην έχεις προσθέσει τίποτα παρά μόνο να σκέφτεσαι την επανεκλογή σου, να καθαρίσεις τους αντιπάλους σου ή να μην τους καθαρίσεις? Ή να το παίζεις. Μα είναι δυνατόν? Υπομονίσκος. Ο υπουργός και υφυπουργός είναι μαέστρος. Απλώς επιβάλλει, προσπαθεί να δώσει μια χρειά, άμα θέλεις, της κυβερνητικής αντίληψης για την ανάπτυξη. Τον ρυθμό, αλλά οι τεχνοκράτες, η διοίκηση του Υπουργείου, πώς είναι δυνατόν ο νόμος του Τσοχατζόπουλου τότε για τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών? Αυτή ήταν η δεύτερη πρότασή μας. Τρίτη πρότασή μας είναι ότι είναι δυνατόν οι βουλευτές να είναι συνάμα και υπουργοί και να πέσουν και ήδη πάλι σε αυτό το άγχος της επανεκλογής? Αυτό είπαμε ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Είναι δυνατόν το εκλογικό σύστημα να είναι μόνο με σταυρό και να μην είναι μεικτό, ούτως ώστε τα καλύτερα μυαλά ή αυτοί που δεν έχουν να ξεχωρίζουν αλλά και να υποστηρίζουν την παράταξη και να μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Βουλή? Δηλαδή εσύ ο Φάνης ή οποιοδήποτε ακαδημαϊκός, επειδή δεν μπορεί να σταθεί στα καφενεία, επειδή δεν γνωρίζει 5 δημοσιογράφους, επειδή δεν έχει τα μέσα, πώς θα εκλεγεί αυτός ο άνθρωπος? Πώς θα προσφέρει τις υπηρεσίες του? Δηλαδή εδώ πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στη χώρα μας. Ριζοσπαστικές. Άρα πριν πάμε σε 3 λεπτά σε ένα δίλεπτο διάλειμμα για να έρθουμε εδώ στα τις Θράκες και τις σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνεις από ό,τι διαπιστώνουμε, θέλω μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά να έχεις όλη την ευχέρεια να εκτιμήσεις στη βάση του προβληματισμού και όχι δημοσιογραφικής εκπομπής, ξαναλέω, τι περίπου εσύ ψυχανεμίζεσαι, τι περίπου εκτιμάς ότι συγκεκριμένα για εδώ, πρόκειται, για τη Θράκη. Όχι για τη Θράκη, για τη Θράκη θα πούμε μετά το διάλειμμα. Α, μετά το διάλειμμα. Σε 3 λεπτά μέσα, αν μπορείς να πεις προς τα πού πηγαίνει το πράγμα, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια, επιτρέψτε μου να πω, κυβερνητική αφασία, σε ένα συνδυασμό ανεπάρκειας, ιδεολειψίας, ψυχαναγκασμού, διαταραχής παρανοϊκού τύπου και βεβαίως απάτης, εξαπάτησης, άρα δεν είναι ακριβώς αυταπάτη αυτό που συμβαίνει, που παραδέχτηκε ο κύριος Τσίπρας, αφού υπάρχει και απατεωνιά, υπάρχει όμως και αυταπάτη. Και εφόσον δεν μας λένε πού αυταπατώνται, σκόπιμα κρύβοντας τις αυταπάτες, γιατί να μην εκτεθούν, γιατί θα το θεωρήσουν οι πολίτες ότι βλέπεις, παραδέχεται ότι δεν θα κάνει αυτά τα πράγματα που είπε. Το αφήνει ασαφές. Άρα δεν είναι μόνο αυταπάτη, είναι αυταπατεωνιά. Και με αυτή την έννοια, δεδομένου και ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση που δεν ξέρει τι θα της ξημερώσει,
δεδομένου ότι γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένου ότι και στην Τουρκία έχουμε σοβαρές εξελίξεις και στη σχέση Ρωσίας-Τουρκίας, Ρωσίας-Ευρώπης, Αμερικής, αντίστοιχα με όλους. Δεν νομίζετε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα στιβαρό, σοβαρό χέρι που θα μπορέσει είτε με τη μορφή μιας ισχυρής κυβέρνησης, είτε μιας διακυβέρνησης, αν θέλετε, εθνικής ομάδας, προσωρινής διακυβέρνησης για 2-3 χρόνια, για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, κυρίως με πιστή εφαρμογή ταχύτατα κάποιων μνημονιακών ρυθμίσεων, με πρόταγμα βέβαια στην ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις, αλλά αντιλαμβανόμενοι ότι η γειτονιά είναι πολύ επικίνδυνη και οι εξελίξεις στην Ευρώπη παντού για να μπορέσει να τη διαχειριστεί κάποιος υπουργός που έλεγε ότι οι υπόλοιποι είναι γερμανοτσολιάδες και δεν ξέρω τώρα τι είναι ο ίδιος, για τον υπουργό άμυνας ομιλώ, ή για τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν, να νομιμοποιήσουν καινούργιο κόμμα στις πλάτες ενός παλαιού μεγάλου κόμματος, αφού το ίδιο το δικό τους το παλαιό έφυγε. Δεν νομίζεις λοιπόν, αγαπητέ Λιχάν, ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για να τα διαχειρίζονται αυτοί? Και αν τα διαχειρίζονται, αν δεν έχουμε εξελίξεις πολιτικές, πού μπορεί να οδηγήσει το πράγμα? Τι εκτιμάς, τι επιθυμείς να γίνει, παρακαλώ? Το πού μπορούν να πάνε τα πράγματα, δυστυχώς, το είπαμε πριν από 15 λεπτά, όπως και εσύ ίδια, είναι η ολική κατάρρευση. Ούτε καν θέλω να κινδυνολογήσω σήμερα. Δεν είναι κινδυνολογία, είναι αντικειμενική, ναι, συζήτηση. Αλλά δυστυχώς, αν πάει έτσι το πράγμα, δυστυχώς η χώρα θα βρεθεί προ εκπλήξεων. Το λέω αυτό ξεκάθαρα. Το θέμα είναι ότι τώρα. Και γεωπολιτικό. Και γεωπολιτικό. Γιατί παντώ, βλέπουμε, ναι, και έναν είδο, ένα είδος νεοαλβανικού εθνικισμού, σκοπιανού αλυτρωτισμού. Βλέπουμε, ναι, σε εξελίξει στην Τουρκία που δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα τα πράγματα. Δεν νομίζετε ότι ζώνουν τα φίδια, με την έννοια την λαϊκή βέβαια, και ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια πάρα πολύ σοβαρή διακυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση. Ποια νομίζετε ότι, εντάξει, μπορεί να είναι αυτή? Πολλά υπόθηκαν τώρα. Γιατί για ένα κόμμα είναι αστείο να μιλούμε, εντάξει, για μονοκομματικές κυβερνήσεις. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τις επιλογές του, κάθε επιλογή είναι παρέτηση από κάτι άλλο, φάνηκε. Έτσι δεν είναι? Η κάθε επιλογή στη ζωή μας παρετοίμωσε από κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και εξέλιξη όμως της προηγούμενης, συμπλήρωση. Αλλά στο τέλος είμαστε δέσμοι των επιλογών μας. Δηλαδή, και θα πιω καπουτσίνο ή φραπέ. Επιλέγω να πιω καπουτσίνο, αλλά παρατούμε από το φραπέ. Όχι ότι το φραπέ δεν μου αρέσει, παρατούμε από το πιο βασικό μέχρι το πιο σημαντικό. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε επιλογές στρατηγικές το πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα. Επέλεξε να το διοικήσει με τους ΑΝΕΛ. Έτσι. Μπορούσε να πάει σε ευρύτερες συμμαχίες μέσα στην Βουλή να αναζητήσει και τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο. Τότε και στο Συμβούλιο των Αρχηγών, ακόμα τον Αύγουστο του 2015, όταν η αντιπολίτευση έκανε τα πάντα και ψήφισαν προκειμένου η χώρα να διατηρηθεί στο ευρώ, ο Αλέξης κορόιδεψε τον ελληνικό λαό και όλη τη Βουλή. Δημιουργήθηκαν μεγάλα ψυχολογικά τραύματα στο λαό και στην αντιπολίτευση. Όταν τους είπε ψηφίστε να σώσουμε τη χώρα, δεν θα κάνω εκλογές, και το Σεπτέμβριο βγήκε το πρωί και είπε θα κάνω εκλογές, καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί και στον πιο απλό άνθρωπο μεγάλο ψυχολογικό τραύμα. Έτσι. Παρά τα αυτά, το Σεπτέμβριο ο ελληνικός λαός του έδωσε μια δυνατότητα. Δεν του έδωσε αυτοδυναμία. Πάλι επέλεξε συμμαχίες άλλης μορφής. Και βλέπουμε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα πάλι προσπαθεί να διοικήσει και να τη χώρα με τεχνάσματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Όλα αυτά, θα πω και εγώ να γίνει οικουμενική, να γίνει μια κυβέρνηση κτλ. Δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να το κάνει. Δεν είναι στην λογική των συμμαχιών ο Αλέξης. Το απέδειξε αυτό, να διοικήσει τη χώρα προς όφελος της Ελλάδας. Προσπαθεί να διοικήσει τη χώρα προς το όφελος του κόμματός του. Είναι απίστευτο και όμως. Είναι αλήθεια όμως αυτό. Πλέον δεν υπάρχει εδώ πέρα αμέλεια. Υπάρχει, σας είπα εδώ, υπάρχει δόλος, ξεκάθαρος δόλος. Είναι με στρατηγική οδηγή προκειμένου να διαχειριστεί την ο εκλογικός νόμος που έφερε. Τα πάντα. Έτσι. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Μια χαρά. Όλα εδώ πέρα. Τα βασικά μπορούμε να τα πούμε. Αποδεικνύουν με αποδείξεις ότι ο άνθρωπος διαχειρίζεται το σήμερα, λίγο το αύριο, ως προς το σπίτι του, ως προς το κόμμα του, το πώς θα επιβληθεί στο επόμενο. Δεν προσπαθεί να εξαφανίσει την κεντροαριστερά προκειμένου ο ίδιος να είναι ηγεμόνο. Δεν προσπαθεί να οδηγήσει συμμαχίες. Θέλει να καταστρέψει το Πασόκ, θέλει να καταστρέψει το Ποτάμι, θέλει να καταστρέψει ακόμα και τους ΑΝΕΛ, στους οποίους πήρε στην κυβέρνηση. Εσύ λοιπόν, ως Λιχάν Αχμέτ, ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ναι, και ως ένας
σταθερός παράγοντας, θα έλεγα και στη Θράκη γενικότερα, στην ελληνική κεντρική πολιτική σκηνή, της κεντρώας αντίληψης με την πλατωνική έννοια, όχι της κομματικής, αλλά με τη σύνθεση που προσπαθείς να συμπληρώνεις είτε από την κεντροδεξιά, είτε από την κεντροαριστερά, είτε από το κέντρο, πάντως το μεσαίο κεντρό χώρο, αυτό που εγώ θεωρώ υγιέστερο κομμάτι της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς. Νομίζεις ότι π.χ. το ποτάμι είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή όχι μόνο ως ιδέες, αλλά ως πρόθεση συμπεριφοράς να οδηγήσει τα πράγματα με ασκήση αφόρητης πίεσης, υγιούς αφόρητης πίεσης για να πάμε σε εξελίξεις. Π.χ. είτε με ένα είδος συνένωσης, ναι, προγραμματικής, έτσι, με το άλλο κεντρό κόμμα, το κεντρο αριστερό, π.χ. το παλιό ΠΑΣΟΚ, το πάλι ποτέ ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, είτε ακόμα και με μια πρόθεση να συνεργαστεί αργότερα, από ανεξάρτητο βέβαια μετερίζει, mm-hmm, όχι ως κομμάτι, mm-hmm, με ένα μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής πολιτικής κοινής, π.χ. με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Okay. Θεωρείς ότι εσύ αυτό συμβάλλει προς την υγεία και είναι κομμάτι αυτό της πρόθεσης των κεντρικών στελεχών του ποταμιού? Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα, όχι αύριο. Ότι η χώρα έχει ανάγκη μιας παρατάξεως προοδευτικής, σύγχρονης, με αριστερό πρόσημο, έτσι, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε λέξεις, που να πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, είναι φυσικό και βέβαιο. Πρέπει δηλαδή και το ποτάμι και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, κατόπιν και της Επιτροπής Διαλόγου που έγινε, και νομίζω τώρα το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, πρέπει να οδηγηθεί άμεσα να γίνει η ένωση των κοινοβουλευτικών ομάδων, να εκλέξει ένωση των κοινοβουλευτικών ομάδων, να γίνει, για να εκλέξουν κεντρική επιτροπή και να γίνουν τρίτο κόμμα στη Βουλή. Αυτά τα δύο μαζί, εσύ το προτείνεις αυτό το πράγμα? Υπάρχουν επιφυλάξεις μέσα στο ποτάμι γι' αυτό, ή μέσα στο ΠΑΣΟΚ όπως το αντιλαμβάνεσαι? Υπάρχει μια διαδικασία στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αυτό είναι ο προσόφελος της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Πρέπει να ενωθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, πρέπει να γίνει η εκλογή του αρχηγού από την βάση, έτσι. Όποιος θέλει να είναι υποψήφιος, ας είναι υποψήφιος, και να σταματήσει ο ηγεμονισμός των διαφόρων συστημάτων κομματικών και η ένωση να έρθει από τη βάση, να μην έρθει από την ηγεσία. Διακρίνεις όμως μια πρόθεση στο πρόσωπο του κ. Θεοδωράκη να παραιτηθεί υποψηφιότητας, ή προϋποθέτει για να παραιτηθεί από υποψηφιότητα ο κ. Θεοδωράκης, και η κυρία Γεννηματά να παραιτηθεί? Ότι θα είναι υποψήφιος, είπε, δήλωσε δημόσια, σε αυτό το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί από τη βάση. Όπως και η κυρία Φόβη Γεννηματά είπε ότι θα είναι υποψήφια. Μπορεί να είναι και άλλοι υποψήφοι. Δεν έχει σημασία, αγαπητέ μου Φάι. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ποιος θα είναι τελικά, τόσο όσο ο αρχηγός, τόσο γιατί ενδιαφέρεται να δει τα πρότυπα, να τους δει να αυτοπεριορίζονται, να δημιουργεί θετικά πρότυπα. Μα ο λαός θα αποφασίσει. Να πει όπως ο Θεοδωράκης, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να θεσπιστούν θητείες ακόμα. Ωραία. Και στη Βουλή κάποια δηλαδή, στιγμή. Δηλαδή, για το χώρο μας μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, αυτός ο χώρος, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, οι δυνάμεις που ήταν μαζί με το ναι στο δημοψήφισμα και κατηγορηθήκαμε ως γερμανοτσολιάδες και μετά δικαιωθήκαμε, έτσι. Και στην ιστορία θα δικαιωθούμε περισσότερο όταν θα περάσουν τα χρόνια, αυτές οι υγιείς ευρωπαϊκές σύγχρονες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, με διαφορές όμως αυτές από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλους χώρους, έτσι, να ενωθούν προκειμένου να δώσουν μια εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό για ένα μοντέρνο τρόπο διακυβέρνησης. Να το διορθώσουμε λίγο. Επίτρεψε μου αυτό, ναι, το ρήμα να διορθώσουμε. Εγώ διαφωνώ με τη λέξη εναλλακτική. Εναλλακτική σημαίνει υπάρχει κάτι στάνταρ και προτείνουμε κάτι alternative. Ναι. Κάτι εναλλακτικό. Έτσι. Εγώ δεν το ονομάζω εναλλακτικό. Το μόνο σοβαρό, υπαρκτό, κεντρικό, βασικό, θεμελιώδες είναι. Δεν είναι εναλλακτικό. Θεωρώ ότι είναι τη βασική πρόταση που οφείλει ο λαός να ακολουθήσει, αλλά να δημιουργηθούν θετικά πρότυπα. Η πρόταση του να φύγουμε δηλαδή από τη σκέψη ότι έχουμε εναλλακτικές προτάσεις. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ώστε να αντιπαρατεθεί κάτι εναλλακτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο τρόπος που κυβερνά, η πρόταση που καταθέτει δεν έχει καταρχήν καμία σχέση με την πρόταση που την οποία έχει καταθέσει. Αν προσπαθήσουμε να την εντάξουμε σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής επιστήμης, που εντάσσεται αυτό που κάνει σήμερα, όχι αυτά που είπε, στην πράξη δηλαδή, αν προσπαθούμε σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής επιστήμης να δούμε ένα αριστερά, δεξιά, ποιο είναι το ορόσημο, δηλαδή αυτό το πλοίο που πάει, δεν υπάρχει εξίδα. Δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει στόχος, αυτό που είπες εσύ δεν υπάρχει στο DNA του, δεν έχει οριμάσει μέσα του και γενικά πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει αυτή τη στιγμή περίπου που πάει το καράβι. Απλώς προσπαθεί μέρα με τη μέρα να κερδίσει χρόνο και να δει στο τέλος το τι θα κάνει με τις εκλογές πάλι. Και δυστυχώς, για να δώσουμε πάσα στο διάλειμμα, αγαπητέ Δημήτρη Κυπουρέ,
Σε αυτό, επειδή μιλούμε με τη δύναμη της αλήθειας εδώ, να τονίσουμε ότι δεν έχει μόνο τη σημερινή διακυβέρνηση στήριγμα, έχει δυστυχώς και ένα κομμάτι της βαθιάς λαϊκής δεξιάς, ένα κομμάτι της που εντελώς άστοχα και ανεπίτρεπτα θεωρώ στηρίζει έστω έμεσα, πολλές φορές και άμεσα και όχι μόνο κρυφά αλλά και φανερά, στηρίζει με ένα μηδίαμα, με ένα χαμόγελο από ύψιστες θέσεις είτε του ανώτερου πολιτιακού άρχοντα, του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε από έναν πρώην Πρωθυπουργό, στηρίζει επί της ουσίας αυτό τη συντήρηση στο τέλμα του τόπου. Στηρίζει δηλαδή τον εθνολαϊκισμό αντί να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις. Και άντε να πεις αυτοί της δίθεν αριστεράς δεν ξέρουν τι κάνουν μαζί με τον Καμένο, με τους Ανέλ. Αλλά να τους στηρίζει και ένα κομμάτι της βαθιάς λαϊκής δεξιάς και να τους ανέχεται και ίσως να τους, προσέξτε παρακαλώ και πάμε στο διάλειμμα μετά το σχόλιο σου πάνω σε αυτό που λέω αγαπητέ Ελιχάν, τους συμπαρασύρει στο να μην γίνουν εκλογές. Γιατί γίνονται κάτι περίεργες διατυπώσεις και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι ότι δεν δικαιούται η Ελλάδα κάποιες απαιτήσεις και από την Τουρκία για να αναγνώριση κάποιων πραγμάτων που έχουν γίνει στην ιστορία και από την Γερμανία για κάποια πράγματα που έγινε στην ιστορία, αλλά αυτό δείχνει ότι κινητοποιούνται ίσως είτε για να αλλάξουν την ατζέντα, παρόλο που έχουν ιστορικά δίκαια πολλά. Αλλά είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, αντί να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, να δημιουργούμε χαρακώματα και προμαχώνες, ενώ θα πρέπει ουσιαστικά αυτοί οι δύο ανώτατοι παράγοντες, ο επίσημος πολιτιακός, ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, θα το πούμε με το όνομά τους, συμπαρασύρουν τον τόπο στην αποτελμάτωση και στην διαχείριση της υπόθεσης, ώστε ίσως να επανέλθει κάποιος από το βαθύ παρελθόν σαν σωτήρας. Είδες λοιπόν, 80%, τεράστια ευθύνη δεν είναι. Είδες λοιπόν, 80% δηλαδή ασχολούμαστε με το ποιος θα έλθει και πώς θα επανεκλεγούμε και πώς θα έλθουμε πάλι, θα γίνουμε πρωθυπουργοί πρώην και πώς θα διατηρήσουμε τα αξιώματα. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Και εσύ ο ίδιος τώρα αυτή τη στιγμή το ανέφερες και πολύ σωστά κατά είμαι. Αυτό νομίζω ο ελληνικός λαός το βλέπει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα έρθει η ολική κατάρρευση στη χώρα. Θα απελπιστεί τόσο ο κόσμος που μπορεί να πάει να ψηφίσει στο τέλος ό,τι να είναι, σε εισαγωγικά. Μπορεί να ψηφίσει ακραία κόμματα, μπορεί να πάει δηλαδή στο άλλο άκρο και μετά, αφού πάει στο άλλο άκρο, Χρυσή Αυγή, ας πούμε, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ή ένα κουκουέ, το οποίο ουδέποτε το κουκουέ λέει θέλω να διοικήσω αυτή τη χώρα, θέλω να την κυβερνήσω. Παρόλο που τιμούμε τη σταθερότητα των απόψεών του. Αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι. Λένε, κοίτα, προσέξτε, λέει. Μην δώσετε κάτι παραπάνω 20% και βρω τον πελά μου. Το λέει, σε κάθαρα, έτσι. Καταλαβαίνεις. Ίσως δεν τους βοηθάει και η γεωγραφία, γιατί δεν είμαστε κοντά στη Βενεζουέλα ή στην Κούβα. Και με αυτόν τον εκλογικό νόμο που τώρα δεν πέρασε, αλλά μπορεί να ισχύσει στις μεθαπόμενες, με μια βουλή, με ομάδες και παρεούλες, με μη ύπαρξη ενός ενισχυτικού συστήματος, έτσι, με μια πλήρης ακυβερνησία, μη υπάρχοντας κριτικές κρατικές δομές, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν γενικοί γραμματείς, με αυτό το μπάχαλο. Φοβάστε, είναι η απόλυτη κατάρρευση τότε, έτσι. Φοβάσαι, Ελιχάν, μήπως τελικά χωριστεί ο ελληνικός λαός σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, τους υποστηρικτές της σοβαρότητας, του αυτοπεριορισμού, της αυτογνωσίας, του ορθού λόγου και τους εθνολαϊκιστές, με κομμάτι από την δίθεν αριστερά και κομμάτι από την λαϊκή δεξιά και ένα κομμάτι του πρώην ίσως κέντρου που και αυτό λαϊκίζει κυρίως με το ένα μάτι προς τα αριστερά. Φοβάστε ότι θα χωριστούν ο ελληνικός λαός σε δύο στρατόπεδα. Μπορεί να χωριστεί ο ελληνικός λαός. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε. Αυτή η κυβέρνηση έχει μια τελευταία ευκαιρία. Αυτός ο χειμώνας είναι καθοριστικός για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα μετά το Σεπτέμβριο, αν δεν ξεφύγει και διαφύγει και παρατήσει την κυβέρνηση, όπως την παρέτησε ο Καραμανής το 2009 και έφυγε, έτσι. Αν και ο Αλέξης δεν αποδράσει. Αξιοπρεπώς. Βέβαια. Με ένα 20%. Μπορεί να αποδράσει. Ναι, όμως πρέπει να είναι ειλικρινής, να βγει και να το πει. Να πει, εγώ παιδιά φεύγω. Ή αλλιώς από το Σεπτέμβριο τώρα μέχρι την επόμενη καλοκαίρι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Αν μέσα σε αυτό το χειμώνα, και θα πούμε για τη Θράκη συγκεκριμένα, ναι, το τι μπορεί να κάνει, αν μπορέσει να ξεφύγει από την επικοινωνία και αγγίξει τα προβλήματα του λαού στην ουσία, εγώ νομίζω ότι και η ίδια θα βοηθήσει το ελληνικό κράτος και μπορεί να έχει και πιθανότητες να επανεκλεγούν, και γιατί όχι,
Εγώ δεν είμαι δογματικός. Θεωρείς όμως ότι αυτή η τελευταία ευκαιρία που θα έχει είναι και η τελευταία ευκαιρία για τον τόπο? Βεβαίως. Απίστευτο. Λοιπόν, βεβαίως. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και ακριβώς σε δύο λεπτά επανερχόμαστε με αναφορά για τις τοποθετήσεις, τις δράσεις και τις εκτιμήσεις που έχει ο Ιλχάν Αχμέτ για τη Ροδόπη, τη Θράκη και την περιφέρειά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ράδιο συχνότητα Πατρίδα, 100,4, πρώτη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για την πιστή ακρόαση τόσους μήνες, από τότε τουλάχιστον που ανέλαβε η αφεντιά μου, επιτρέψτε μου να το πω. Δύσκολο το στοίχημα μετά τον Νίκο Χατζηνικολάου που 12 η ώρα με την αναμετάδοση σταματά. Και εγώ προσωπικά διαφωνώ σε αρκετά πράγματα με τον κύριο Χατζηνικολάου, αλλά ωστόσο είναι μεγάλο το στοίχημα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που κρατάτε στην πρωινή εκπομπή μέχρι και τις 2 η ώρα, δηλαδή και στην εκπομπή που κάνω με τη δύναμη της αλήθειας 12 με 1,5 ή 12 με 2, πιστεί την υψηλή ακροματικότητα που φτάνει σε εκπληκτικά ποσοστά του 50 και πλέον της 100. Είναι απίθανο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θερμά σας ευχαριστώ και παρακαλώ να είστε έτοιμοι για ακόμα μεγαλύτερες διεισδύσεις και σε εύρος και σε πλάτος και σε βάθος, δηλαδή σε όλα αυτά τα ζητήματα επιστήμης, πολιτικής, φιλοσοφίας, ιστορίας, ψυχολογίας, ανάπτυξης που μπορεί να διεγείρει εγκεφάλους προς την πορεία της ενίσχυσης του ορθού λόγου και της αυτογνωσίας. Είμαστε εδώ με τον Ιλχάν Αχμέτ, τον πολύ σημαντικό αυτό παράγοντα της πολιτικής και επαγγελματικής ζωής του τόπου μας. Είχαμε 40 λεπτά την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για τα τεκτενόμενα σε επίπεδο προβληματισμού για τη χώρα και τώρα
ερχόμαστε στα πολύ σημαντικά για Ροδόπη, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρειά μας. Κύριε Αχμέτ, αγαπητέ Ιλχάν, βλέπουμε ότι εφόσον είστε ένας από τους τρεις βουλευτές εδώ, που συμβαίνει να είστε μουσουλμάνοι και οι τρεις, εγώ θέλω να αποφεύγω αυτή τη λέξη, γιατί η μουσουλμανική ταυτότητα είναι ένα κομμάτι της συνολικής ταυτότητας του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι θέμα συνειδήσεως. Είναι θέμα και συνείδησης. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι επειδή είναι μουσουλμάνος είναι ο Ιλχάν. Ο Ιλχάν είναι και άλλα πράγματα εκτός από μουσουλμάνος. Είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πομακογενής, μπορεί να είναι τουρκογενής, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αμερικανογενής. Έχει παραδόσεις, μπορεί να μιλάει 10 γλώσσες. Μπορεί η γιαγιά του να είναι από την Κίνα, ο παπάς του από τη Βραζιλία. Θέλω να πω. Άρα είναι ο άνθρωπος κάτι πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και περιορίζομαι όταν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Αλλά για να μας αντιλαμβάνονται ο κόσμος, θα λέμε έτσι: είναι, μουσουλμάνοι. Είναι έτερο προσδιορισμός. Μπράβο, είναι και έτερο προσδιορισμός. Προσδιορίζεται δηλαδή. Και έτερο προσδιορίζεται ο άνθρωπος, αλλά και κυρίως, νομίζω είναι βασική αλλά αξία. Θέλω να έτερο προσδιορίζουμε με τη δουλειά μου. Ναι. Θέλω να με έτερο προσδιορίζουν με αυτά που μπορώ να καταφέρω στους συμπολίτες μου και με την προσφορά μου και όχι με τη θρησκεία μου ή με την καταγωγή μου ή με τα μάτια μου ή με την ιδεολογία μου. Εκπληκτικό αυτό που λες, Ιλχάν, και μπράβο και σε συγχαίρω για αυτό που λες. Συμβαίνει να είσαι μουσουλμάνος όπως και εγώ συμβαίνει να βαφτίστηκα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή τώρα. Εγώ μπορεί να επιλέξω να μιλάω 10 γλώσσες. Μπορεί να επιλέξω να ζω στον Άρη που λέει ο λόγος. Είμαστε μόνο αυτό που γεννηθήκαμε. Μα φάνη, η πίστη είναι κάτι που μεταβάλλεται στην ανθρώπινη ψυχή. Όπως και τα πιστεύω, οι εκτιμήσεις των ανθρώπων, ο αυτοπροσδιορισμός του. Ή δυναμώνει ή αδυναμώνει, ή γίνεται αδύναμος. Μπορεί στην αρχή της ζωής σου να είσαι πιστός, μετά να μην είσαι ή να μεταβληθεί κτλ. Είναι ένας άλλος κόσμος που αφορά εσένα και τον πνευματικό σου και τον κόσμο σου. Αλλά βέβαια στην Θράκη όλα είναι στο βωμό των ιστορικών συγκυριών και τις δύσκολες ιστορίες τα τελευταία 50 χρόνια. Αγνοώντας βέβαια περισσότεροι μας, ότι στα θέματα αυτά η συνείδηση που διαμορφώνεται από τον πολιτισμό στους ανθρώπους στην χώρα που ζουν είναι βασικός συνδετικός κρίκος, είναι νομίζω το βασικό συστατικό στοιχείο για την διαμόρφωση του έθνους. Η έννοια του έθνους, του ανήκειν σε ένα έθνος, η έννοια του Έλληνα, η έννοια του χριστιανού ορθόδοξου, πρέπει να το ξαναδούμε στη χώρα μας, το τι σημαίνει Έλληνας, αν είναι θέμα καθαρά καταγωγής και αιματολογικής εξέτασης, αν είναι ένα θέμα κανόνων πολιτισμού, διωμάτων, αποδοχής αρχών θέσεων, το τι σημαίνει να είσαι Γάλλος, το τι σημαίνει να είσαι Αρμένιος. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα για πολλούς. Δυστυχώς. Αλλά οπότε αποδέχομαι τον έτερο προσδιορισμό σου και προχωράμε τη συζήτηση. Ακριβώς. Και προχωράμε τη συζήτηση. Θα πούμε σε πολύ σημαντικά ζητήματα και τις δράσεις σου. Αλλά να κλείσουμε αυτό το κομμάτι άμεσα για να πούμε ότι επιτέλους ας καταλάβουν όλοι που μας ακούνε και ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι και άλλοι σόφωνοι και χριστιανοί και μουσουλμάνοι και όχι θρησκευόμενοι επίσης, ότι όπως είπε και ο Ιλχάν, όπως είπες και εσύ, τα πράγματα δεν είναι στατικά, εξελίσσονται. Εγώ μπορεί να ήμουν, ας πούμε, πριν 500 χρόνια περσικής καταγωγής και σήμερα να είμαι αυτό το πράγμα. Εσύ μπορεί να είσαι, αν δεν απατώ, με πομακογενής και να νιώθεις, ας πούμε, και να αυτοπροσδιορίζεσαι ατομικά και ως Τούρκος και ως Πομάκος και ό,τι θέλεις, ας πούμε. Αρκεί βεβαίως μέσα στα νομικά, συνταγματικά πλαίσια να τηρούμε τους νόμους και να σεβόμαστε την ισορροπία της συμβίωσης του εμπειρικού δικαίου και του συνταγματικού δικαίου, του εθιμικού κανόνα και του συνταγματικού κανόνα. Και πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι όσο δύσκολες και αν είναι, Ιλχάν, οι σχέσεις των τελευταίων 60 ετών, κυρίως τα τελευταία 40 χρόνια, οι ελληνοτουρκικές, παρόλα αυτά υπάρχει ένας άλλος βασικός λόγος που εμποδίζει την περισσότερη ενσωμάτωση, την περισσότερη επικοινωνία. Δεν είναι λοιπόν μόνο το προβληματικό επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρχει στις σχέσεις των δύο χωρών ή, θα έλεγαν πάρα πολλοί, και η ανασφάλεια που δημιουργεί σταθερά από το 1973 και μετά η αναθεωρητική πολιτική, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Αλλά υπάρχει ένας χώρος που ανεξάρτητα από αυτά μπορεί να εμπλουτιστεί με περισσότερη επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, για να δουν ο καθένας τη διαφορετικότητα του άλλου, τον εμπλουτισμό του ενός των άλλων μέσω της διαφορετικότητας του πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας, των αξιών, και έτσι μέσα από την επικοινωνία και άρα θέλεις μέσα και από την γλωσσική επάρκεια, και είναι θέμα που θα το συζητήσουμε, η γλωσσική επάρκεια, να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι μεταξύ τους.
αλλά από ένα σημείο και μετά και η εμπιστοσύνη που θα υπάρξει πρέπει να εμπεριέχει και ένα στοιχείο κατανόησης Ιλχάν. Ποιο? Το ότι το Ισλάμ ως πιο συντηρητικό κανονιστικό σύστημα, αν το προσθέσει σε μια δυσκολία στην επάρκεια της ελληνικής γλώσσας ή τη δυσκολία να τη μάθει σωστά, και δεν θα πούμε τώρα για ποιο λόγο, γιατί είναι άλλη συζήτηση αυτό, αυτός ο συνδυασμός συντηρητικότητας, αν θέλεις, στο κανονιστικό Ισλάμ, που κανονίζει, αν θέλεις, με κανόνες τη ζωή των ανθρώπων, δίνει καθοδήγηση πρακτική, μαζί με την δυσκολία στην ομιλία της ελληνικής γλώσσας, δημιουργεί ένα πρόβλημα στην επαφή, άρα στην επικοινωνία, άρα στην εμπιστοσύνη, άρα στην ενσωμάτωση. Δεν νομίζω ότι οφείλουμε αυτό να το τονίσουμε και να πούμε ότι δεν είναι μόνο θέμα έλλειψη εμπιστοσύνη στις σχέσεις των δύο χωρών, είναι και θέμα πολιτισμικό. Κοίταξε, από αυτά που είπες τώρα όλα, συμφωνώ με κάποια, αλλά διαφωνώ και με κάποια. Πες μου. Είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια αυτή. Όπως και το Ισλάμ, αλλά και η Ορθοδοξία, οι μονοθεϊστικές θρησκείες, σαφέστατα έχουν κανόνες που επηρεάζουν πρακτικά τη ζωή των ανθρώπων. Είπες συντηρητικό, είναι πιο σκληρούς κανόνες. Όχι, δεν είπα σκληρούς, είπα είναι συντηρητικότερο. Συντηρητικότερο. Είναι μια ήπια διατύπωση. Κοίταξε, δεν νομίζω. Κανονίζει περισσότερο τις ζωές των ανθρώπων από ότι ο Βουδισμός, από ότι ο Χριστιανισμός. Σίγουρα. Δεν είναι παρεμβατικό. Κοίταξε, αυτά όμως όλα άπτονται της προσωπικής συνδυσιακής εφαρμογής του πολίτη. Δηλαδή, αν ο πολίτης μέσα του, άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, θέλει να ακολουθήσει μια θρησκεία και αυτούς τους κανόνες που για μας είναι σκληρούς, για αυτούς δεν είναι σκληρούς, εμείς ως πολιτεία δεν πρέπει να έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο κάθε πολίτης άνθρωπος μέσα του αυτοπεριορίζεται. Προσδιορίζεται. Καταρχήν αυτοπροσδιορίζεται, αποδέχεται μια θρησκεία, αποδέχεται μια καταγωγή και αυτοπεριορίζεται. Έτσι, και προσπαθεί να δαμάσει την ψυχή του και οπωσδήποτε προς όφελος της πίστης του. Εμείς δεν πρέπει να ανακατευτούμε σε αυτό το τομέα. Μόνο η παρέμβαση της πολιτείας φάνη είναι όταν αυτό εξυντοριοκεύεται, όταν δηλαδή εκδηλώνεται προς τα έξω και έχουμε προβλήματα που περιορίζουν τα δικά μας τα δικαιώματα. Δηλαδή, όποιες τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται εις όνομα του Αλλάχ, εις το όνομα του Θεού, εις το όνομα του Βόδου, δηλαδή όλες τις εγκληματικές πράξεις που γίνονται εις το όνομα της θρησκείας, εις το όνομα μιας ιδεολογίας, οτιδήποτε είναι αυτό, είναι που δημιουργεί πρόβλημα. Καταρχήν αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, από εκεί και μετά. Απλά, αν προσθέσεις πρόβλημα... την Ισλαμική ανθρώπινη διάσταση στα θέματα της ζωής, ανθρώπινα το δικαιώματα, πραγματικό... θέση της γυναίκας ή μη εξωστρέφει, αν θέλεις, ορισμένα πράγματα. Έτσι. Αν την προσθέσεις το ότι πολλοί άνθρωποι εδώ δεν μιλούν για διάφορους λόγους, αλλά είναι δύσκολη και η ελληνική γλώσσα, πρέπει να δεν επαρκώς τα ελληνικά, δημιουργείται η ενσωμάτωση. Άρα και το κράτος δεν νομίζω ότι οφείλει να βοηθήσει την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, χωρίς να ξεχαστεί η τουρκική βέβαια ή η ρωμαϊκή για παράδειγμα, και έτσι με την ενίσχυση και της μητρικής γλώσσας. Αλλά και με την ενίσχυση κυρίως της επάρκειας μπορούν οι άνθρωποι να ενσωματώνονται στις δομές του κράτους και να νιώθουν και αξιοπρέπεια περισσότερη αλλά και αυτοεκτίμηση περισσότερη και να λειτουργούν όλοι σε μια ενσωματωμένη συμπεριφορά. Εμείς οι μουσουλμάνοι στη Θράκη δεν είμαστε το κέντρο της γης. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ περισσότεροι μουσουλμάνοι οι οποίοι ζουν στην Αθήνα παρότι ζουν εδώ πέρα στη Θράκη. 250.000 έως 400.000. Οι οποίοι, οι μουσουλμάνοι που ζουν εδώ πέρα. Με όποια καταγωγή ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται, έχουν ζήσει στην Ελλάδα και έχουν διαφορετικές πολιτιστικές αναφορές που έχουν σχέση με την χώρα μας. Εγώ όταν εκλέχτηκα βουλευτής, επισκέφτηκα τον ιερόνομο στην Αθήνα, τον Σεβασμό, και μίλησαμε και κάναμε μια κουβέντα. Είμαι ο πρώτος μειονοτικός βουλευτής στην ιστορία που επισκέφτηκε τον προκαθεδήμενο της Εκκλησίας, τον αρχηγό της Εκκλησίας, και είπα ότι αν μπορώ εγώ ως ένας άνθρωπος που δηλώνω ότι είμαι μουσουλμάνος βουλευτής, να βοηθήσω στην συνύπαρξη και στην καλύτερη κατανόηση του ειρηνικού Ισλάμ στην χώρα μας, για να αναδείξουμε την προσπάθεια της Εκκλησίας, να αναπτύξουμε το διάλογο μεταξύ των δύο θρησκειών και να δείξουμε στον κόσμο ότι ο φανατισμός, η τρομοκρατία, η μισολοδοξία και όλα αυτά δεν βοηθάνε στην ειρήνη στην Ευρώπη. Οφείλω να πω ότι η ανταπόκριση του ήταν πάρα πολύ θετική και πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο στη Θράκη αντί να έχουμε ως σημαία τον εθνικισμό και την κινδυνολογία προκειμένου να υπαρπάξουμε την ψήφο του πλειονητικού ή του μειονητικού, ξέρω εγώ, το δύο σύνοικων στοιχείων. Ή για να παίξουμε και εσωκομματικά παιχνίδια, για να πιέσουμε εσωκομματικά. Αντί να βλέπουμε τα προβλήματα της Θράκης στην σύνθεση του πληθυσμού στην περιοχή
και να λέμε ότι για όλη την μη ανάπτυξη της περιοχής φταίνε ότι αυτή τη φορά εκλέχθηκαν τρεις βουλευτές οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, έτσι, όπως δηλώνουν, είναι μουσουλμάνοι. Επειδή αντί να θεωρούμε ότι για τη μη ανάπτυξη, για να αποκρύψουμε τις δικές μας αδυναμίες όλα αυτά τα χρόνια στη Θράκη, και θέλω να πω εκεί δύο προτάσεις για την περιοχή, να προσπαθήσουμε να ρίξουμε τις ευθύνες στους μειονοτικούς ή στους πλειονοτικούς που δεν ψήφισαν όπως έπρεπε να ψηφίσουν. Το δηλαδή, έπρεπε σε εισαγωγικά. Το έπρεπε κατά αυτούς. Με καθοδήγηση. Με καθοδήγηση κατά αυτούς. Και κινδυνολογία. Νομίζω, όχι μόνο αδικεί την Θράκη. Όχι μόνο αδικεί την Θράκη. Αλλά μας βάζει σε μια απίστευτη περιπέτεια στο άμεσο μέλλον που οι ζημιές του θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και όσοι νομίζουν ότι σήμερα το 2016 μπορεί να γίνουν διακομματικές επιτροπές και να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και να μιλάνε ότι... Ήδη υπουργικές εννοείς ή εννοείς τις διακομματικές. Άλλο διακομματική, άλλο διακομματική. Ναι, είναι άλλο. Διότι να... εδώ υπάρχουν πολιτευτές και πρώην βουλευτές οι οποίοι ένθερμα υποστηρίζουν την άποψη ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Θράκης είναι αυτό που δεν βοηθάει στην ανάπτυξη. Νομίζουν ότι επειδή η μειονότητα εδώ πέρα χειραγωγείται, καθοδηγείται κατά αυτούς, κατά φαντασία, και ότι όλα αυτά γίνονται επειδή γι' αυτό υπάρχει μεγάλη φτώχεια, είναι μεγάλο πρόβλημα φάνει αυτό. Και αν πραγματικά μπορέσουμε, δούμε και να απομονώσουμε αυτές τις φωνές και βάλουμε σε μια υγιή τροχιά την περιοχή, πραγματικά θα βρούμε δουλειές. Θα έρθουμε πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που λες. Συγκεκριμένα. Και καλό τώρα από εδώ ξανά. Και για το θέμα του καπνού, και του καπνού θα αναφερθώ και σε για άλλα θέματα. Για άλλα δεν θέματα. Θα τα πούμε αυτά. Είναι δύο-τρία βασικά θέματα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αλλά να το κλείσουμε λίγο αυτό που λες. Όταν λες ότι οι άνθρωποι που κυνηγούν για την προσωπική τους εξασφάλιση και λόγω άγχους που έχουν, μπορεί να έχουν ένα δυνατό μυαλό μερικοί, αλλά μπορεί να έχουν τέτοια ψυχολογία που δεν παράγουν πολιτική ορθότητα, ορθοφροσύνη και ήθος, με την έννοια ότι όταν η ψυχολογία είναι το 3% του προβλήματος. Όταν δεν είναι ήρεμη αυτό άνθρωποι, που λένε είναι το 3% του προβλήματος. Όταν δεν είναι ήρεμη. Αν αυτό σημαίνει, το πάει στο 98%. Αυτό λέμε ότι όταν δεν είναι ήρεμο η ψυχολογία, όσο και δυνατό μυαλό να έχεις, κάνεις πατάτες. Πας να το παίξεις γεμονίσκος και τολμάς και μιλάς, παρακαλώ, για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή που θα την πάρει στα χέρια σου, στα χέρια μας. Και δεν εννοούσε βεβαίως, δεν εννοείται έτσι μόνο η ασφάλεια αναπτυξιακή, αλλά υπονοείται και άλλου είδους ασφάλεια μακριά από το ανύπαρκτο κράτος της Αθήνας. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και μπορεί να γίνεται βεβαίως για την ικανοποίηση της προσωπικής εξασφάλισης εδώ, για να το παίζουν κάποιοι γεμονίσκοι, αλλά είναι και ίσως για σοκοματικούς λόγους μέσα σε μια μεγάλη παράταξη από όπου προέρχονται διάφοροι παράγοντες. Ωστόσο, εδώ, μέσα σε ένα λεπτό, αν μπορούσες, γιατί θα πάμε και στις παρεμβάσεις σου, να σου πω. Πώς θα χαρακτήριζες εσύ την συμβίωση στη Ροδόπη, πώς θα χαρακτήριζες τη συμβίωση στη Θράκη γενικότερα, αν σου έλεγα, σου πρότεινα να καταθέσεις τους δύο μεγαλύτερους προβληματισμούς σου, στο οποίο υπάρχει χώρος για περισσότερη βελτίωση. Ποιοι θα ήταν αυτοί? Βελτίωση εννοείς ως προς την οικονομική σου? Όχι, τα πάντα. Πες ότι βγαίνει στο εξωτερικό και σε ρωτάει κάποιος, ένα εθνικό κοινοβούλιο στο εξωτερικό, αγαπητέ Λιχάν, πώς αντιμετωπίζεις εσύ τα πράγματα εκεί στην περιοχή σου, ποια είναι τα δύο κυριότερα θέματα που επιδέχονται βελτίωσης ή και επίλυσης, που μπορεί να είναι μόνιμα, χρόνια ή και να είναι και τωρινά, να είναι πρόσφερα, ναι. Και να είναι όχι πρόσκαιρα, να είναι πρόσφατα. Ναι. Άρα, τι είναι τα κυριότερα δύο στοιχεία που θα μπορούσες εσύ να δώσεις όλη σου τη δύναμη για να βελτιωθούμε εδώ? Ενεργοποίηση του 100% του πληθυσμού του νομού Ροδόπης. Υπάρχουν εδώ πέρα μια μειονότητα, υπάρχουν δύο σύνικα στοιχεία, υπάρχουν δύο κόσμοι οι οποίοι προσπαθούν κάποιοι, αυτοί οι δύο κόσμοι, αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτές οι δύο ομάδες να ζουν παράλληλα και να μην δουλεύουν μαζί και να μην ζουν, να προσφέρουν μαζί. Άρα πρώτον, αυτό είναι πολύ μεγάλο βέβαια κεφάλαιο, πρέπει ώρα να το αναπτύξω, ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό εις ολόκληρη τη Ροδόπη. Η πολιτική που καλλιεργήθηκε και δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να επιβιώσουν κάποιοι πολιτικοί παράγοντες, προκειμένου να εκλογούνται, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικά τους τα συμφέροντα, αναπτύχθηκε μόνο το ένα κομμάτι, ενεργοποιήθηκε πιο δραστικά μόνο το ένα κομμάτι, ενώ παραμελήθηκε το άλλο ως προς την οικονομική της συμβολή. Πες το ανοιχτά όμως. Το λέω. Το μουσουλμανικό στοιχείο. Βεβαίως, με αυτό. Πρέπει η μειονότητα
να βρούμε τον τρόπο, υπάρχουν τρόποι εδώ πέρα, υπάρχουν συγκεκριμένες τρόποι και προτάσεις, να τους δραστηριοποιήσουμε προκειμένου να δουλεύει, να δουλέψουν και τα δύο σύνικα στοιχεία για την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι το ένα, αυτό είναι. Είναι το, δηλαδή, ένα το οικονομικό αναπτυξιακό και το άλλο το εκπαιδευτικό. Αυτό τώρα για όλα αυτά που σου λέω, αν έχεις το κόπο επειδή εσύ διαβάζεις και κάποιοι άνθρωποι διαβάζουν, ας πάρουν τη μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών, της διακομματικής μελέτης του 1990, της πρώτης, πρώτης που είχε βεβαίως, η οποία σύνταξε ένα βιβλίο, το έχω στο γραφείο μου, σαν αντίγραφο μπορώ να σου το δώσω. Υπάρχει εκεί ρητή αναφορά, ένα μοντέλο ανάπτυξης για την περιοχή, διαπιστώνει όλα τα υπάρχοντα προβλήματα και αυτό το μοντέλο ανάπτυξης στην Θράκη, της διακομματικής τότε, είναι αυτό που σου λέω. Είναι καταρχήν δραστηριοποίηση και το δύο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Θα έλεγα ότι. Άρα για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη, βεβαίως. Η εκπαίδευση είναι. Μα όλα είναι αυτά... περισσότερο. Όχι, όχι όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Η ανάπτυξη δεν είναι προϊόν μιας περισσότερης δυναμικής παρουσίας σε όλα τα φόρα, σε όλες τις δομές των μουσουλμάνων. Άρα με την επαρκή ομιλία της ελληνικής γλώσσας, τη σωστή εκμάθηση. Η νεότητα έχει όλη την καλή διάθεση και την πρόθεση να συμβάλλει και να βοηθήσει σε αυτό. Μιλάνε οι αριθμοί. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 90% των παιδιών, 95% πάνε στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Το 80% των μαθητών που τελειώνουν το λύκειο εισάγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Προτιμώ να πάνε δηλαδή στα ελληνικά πανεπιστήμια με την ειδική ποσόστοση που έκανε τότε ο Παπανδρέου, έτσι, το οποίο και διατηρείται και είναι σωστό ακόμα. Από εκεί και μετά όμως, όταν γυρίζουν εδώ πέρα, αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα της ανεργίας που αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά. Όμως πρέπει να τους βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε μια ψυχολογία καλή. Όταν εσύ παίρνεις ως λάβαρο ότι υπάρχει εδώ πέρα πρόβλημα και δημιουργείς μια κακή ψυχολογία στην περιοχή, και αυτό το βιβλίο που έγραψε ο κατά τα άλλα αγαπητός μου ο Ερπύρης Τηλιανίδης, «Η Θράκη Ανάπτυξη το τελευταίο», και όπως το παρουσιάζει και το επικοινωνεί σε όλα τα ραδιόφωνα και παντού, δημιουργείται η θελημένα του, η άθελα του, δεν ξέρω ακόμα, δεν το ξέρω. Εγώ μίλησα για ψυχολογία. Ναι, κοιτάξτε, θέλω εγώ να πω τα πράγματα με το όνομα τους. Η ψυχολογία μπορεί να μην βοηθάει καμιά φορά, ναι, ξέρετε. Όλο αυτό, το άγχος. Όλο αυτό όμως, και όλη αυτή η κινδυνολογία, και όλο αυτό με αυτό το βιβλίο που γυρίζει και φωνάζει και ράνει και το ένα και το άλλο και παρουσιάζει τη Θράκη και περισσότερο αναδεικνύει τη μειονότητα και λέει ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα κάνουν αυτό το ένα το άλλο, τι κάνει, δημιουργεί ένα πολύ κακό κλίμα στους ξένους επενδυτές και τους εγχώριους επενδυτές στην Αθήνα. Μπορεί αυτό το θέμα να πουλάει, μπορεί να έχει ακροματικότητα στα αθηναϊκά ΜΜΕ, μπορεί να τον εδραιώνει στη σκέψη κάποιον ανθρώπων, μπορεί ας πούμε αυτό να ερεθίζει σε εισαγωγικά και διάφορους στα ραδιόφωνα και να μιλάνε φασάρικο, και να λένε στην Αθήνα «Α, η Θράκη φεύγει από τα χέρια μας» και το άλλο. Όταν όμως τελειώνει η μέρα, τι μένει? Όταν φεύγει ο αφρός, κάτω δεν μένει τίποτα. Η περιοχή μένει μόνη της, ο Αθηναίος φεύγει, ο Θεσσαλονικής φεύγει, η κυβέρνηση βλέπει με άλλο μάτι την περιοχή και αντί να βοηθήσει με αναπτυξιακά μέτρα, περισσότερο φοβάται, δεν θέλει να χαλάσει τις ισορροπίες και έτσι δεν βοηθεί την περιοχή. Σε βάθος 15 χρόνια ήταν σε αυτή την περιοχή, η περιοχή είχε πάρα πολλούς υπουργούς, φίλε. Είχε υπουργούς και από το ΠΑΣΟΚ, είχε υπουργούς από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα σε παραγωγικά υπουργεία. Τι ήταν, είχαν όλη την ευκαιρία τότε να πράξουν όλα αυτά, είχαν όλη την ευκαιρία τότε να εδραιώσουν μια πολιτική οικονομική της ανάπτυξης στην περιοχή. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν και σήμερα ερχόμαστε το 2016 με όντως υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν τώρα στην Τουρκία λόγω του πρασκοπήματος και νωρίτερα. Με όντως υπαρκτά προβλήματα του προσφυγικού. Με άλλη τα όμως όπως ήρθαν μέχρι σήμερα, προσπαθώντας εμείς να τα ακονίσουμε περισσότερα αυτά, δεν βοηθάμε, αγαπητέ μου Φάνη. Ιλχάν. Δεν βοηθάμε. Πίστεψε με, το λέω με όλη την αλήθεια. Με την αλήθεια, με όλη την ψυχή μου, δεν βοηθάμε. Με τη δύναμη της αλήθειας. Και να αυτή η στρατηγική είναι λανθασμένη που ακολουθεί. Είναι σαφές αυτό που λες. Το βλέπω εγώ, μπροστά μου παντού.
Το βλέπεις παντού μπροστά. Παντού μπροστά μου το βλέπω. Είναι αρνητικά το βλέπω μπροστά. Ναι, 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 ναι. Όχι δυτικά γιατί δεν το βλέπεις και στο όνειρό σου, σαν, σαν εφιάλτη. Έτσι. Μα τι τώρα. Λοιπόν, μα, για την Θράκη όνειρο το βλέπω. Για τα μελητήρια, για τους εμπόρους. Για όλους αυτούς που θέλουν να αφήσουν, να αφήσουν ένα φράγκο εδώ πέρα. Πράγματι, άκουσε με, επειδή οφείλω εγώ ως άνθρωπος που αναλύω πράγματα και συνθέτω και επιτέλους να καταλήγουμε σε ακριβή συμπεράσματα, να καταλήξουμε σε κάτι όμως και να πούμε από την άλλη πλευρά. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι εσείς οι τρεις βουλευτές, οι μουσουλμάνοι, ναι, ο Μουσταφά Μουσταφά, ο Ιλχάν Αχμέτ και ο Αϊχάν Καράγιουσουφ, δεν πήγανε στην διαδήλωση της 24ης Ιουλίου για την μνήμη στον Σαδίκ Αχμέτ, δεν πήγατε εκεί. Και αν πράγματι το συνδυάσουμε αυτό με κάποιους παράγοντες οι οποίοι παρησύφρησαν εκεί, προφανώς με έκκληση από το κόμμα αυτό το Κίεφ, π.χ. του κάποιου Παπαδάκη που τόλμησε να μιλήσει για αποκλειστική μακεδονική μειονότητα τη στιγμή που ούτε οι Βούλγαροι που αναγνώρισαν πρώτη τα Σκόπια δεν την αναγνωρίζουν, τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Θα μπορούσε να κρατήσει πιο πολλές ισορροπίες δηλαδή το Κίεφ. Και εσείς δεν πήγατε. Μήπως είχατε κάποιους σοβαρούς λόγους επομένως να το κάνετε αυτό, και άρα μήπως, να το πάμε και από την άλλη πλευρά, ως προβληματισμό δηλαδή, μήπως κάποιες κουβέντες ότι υπάρχουν ωστόσο παράγοντες. Κάποιοι παράγοντες από τη μουσουλμανική μειονότητα, οι οποίοι κάνουν παραστάσεις, βιάζονται, βγάζουν άγχος, πηγαίνουν ως μη όφυλαν όμως με νομική δικαιοδοσία, εφόσον είναι θρησκευτικοί παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς θεωρούν τον εαυτό τους εκλεγμένο, κάποιους δεν τους αναγνωρίζει το κράτος. Πάντως πήγανε για το ελικόπτερο να πιέσουν, να κάνουν. Μετά ήταν κεντρικά στοιχεία της διαδήλωσης. Δεν νομίζεις ότι κάπου τέτοιοι παράγοντες δεν βοηθάνε αυτά. Δεν βοηθούν και δικαιολογούν βάση στις άλλες συμπεριφορές. Και στις δύο πλευρές, και στη μειονότητα και στην πλειονότητα, και στους χριστιανούς συμπολίτες μου και στους ιδιωτικούς συμπολίτες μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσουν τα όποια αιτήματά τους. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένας αναθεσμένος τρόπος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Εγώ είμαι βουλευτής του Ποταμίου, είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχω μια άλλη ιδεολογία και η μοίρα του βουλευτή του μειονοτικού, συσσαγωγικά, είναι οδυνηρή στην Θράκη, να ξέρεις. Με την έννοια ότι προσπαθείς να αποδείξεις το αυτονόητο. Από τη μία, η πολιτική σου αντίπαλη και όλοι οι συνεννόμοι άλλοι βγαίνουν, ένθεν και ένθεν. Από την μία μεριά βγαίνουν και λένε, να, ο Ιλκά είναι έτσι, είναι τουρκικού προξενείου, είναι αλλιώς. Και να πας να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, και προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να ζημιώσουν εμένα προσωπικά, αλλά στην ουσία τον μειονοτικό βουλευτή, τον εκάστατο, αλλά στο τέλος ζημιώνουν όλη την Θράκη και κάνουν τεράστια ζημιά στον εαυτό τους. Απ' την άλλη όμως βγαίνουν και οι εθνικιστές και μέσα από τη μειονότητα και λένε, να, ο Ιλχάν πήγε στον Ιερό Νόμο, να, Ιλχάν είναι έτσι, είναι ο άνθρωπος που συνεργάζεται με τα ελληνικά, με τα ελληνικά υπουργεία, από τα πράγματα με το όνομα του. Εγώ απολύτως την έχω εισηγήσει. Είναι ό,τι καλύτερο. Η πολιτική είναι αυτή. Εγώ δεν έχω κανένα ζόρι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Ή θα είμαστε επάνω στο κύμα. Δηλαδή, αν είναι να λαϊκίσω, μπορεί να εκλέγουμε 100 χρόνια. Εγώ από το 2007, το πώς έχασα την έδρα μου και τι έγινε. Καλά, όλες, είναι απίθανο. Λες και ήσουν καταραμένος από το σύμπαν, ρε φίλε. Δεν είμαι καταραμένος. Το σύστημα της διαπλοκής μια χαρά δουλέψε. Μπορεί και το σύμπαν να έχει διαπλοκεί. Όσοι κομίτες, αστεροειδείς, κάτι παίζει. Τόσα χρόνια στην πολιτική σκηνή, σε όποιο κόμμα και αν πήγα, ένα γνώμονα είχα να εξυπηρετήσω τους πολίτες μου, και αυτοί με αντάμεψαν σε κάθε εκλογή. Έπαιρνα πάντα τα ποσοστό που έπαιρνα και μου λένε στην Αθήνα, μα πώς είναι δυνατόν τόσα κόμματα πάντα να παίρνεις αυτό το ποσοστό. Και τώρα πάλι κάνω έκκληση εν όψη της διυπουργικής που φημολογείται. Το και πήρες από το στόμα μου για να κλείσουμε για με να αυτό. Κλείσουμε. Λένε ότι θα έρθει στη Θράκη. Τι είναι αυτό τώρα για να καταλάβουν εδώ πέρα. Είπε η κυβέρνηση από μόνη της ότι υπάρχει θέμα Θράκης. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη κτλ. Ήταν και όλοι αυτοί που ζητούσαν διακομματική, αν και υπήρχε το 1990, και είπαν για να πάμε κύριε παιδιά να δούμε τι υπάρχει. Ξεσηκώθηκε ο Ντουνιάς. Και λέω ωραία, εφόσον θα έρθει η διυπουργική, δηλαδή 5-6 υπουργοί από την κυβέρνηση, προκειμένου να δώσουν ένα αναπτυξιακό ρυθμό στην περιοχή. Όταν θα έρθουν εδώ να αγγίξουν τα πραγματικά προβλήματα. Εσύ δηλαδή έχεις επιφυλάξεις για αυτή την διυπουργική? Έχω επιφυλάξεις, διότι δεν ξέρω κατά πόσο εισακούστηκαν οι φορείς. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση άκουσε όλους. Δεν ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό τους. Αν θα έρθουν εδώ πέρα για επικοινωνία ή θα έρθουν για ουσία.
εξαγγελίες αυτός ο τόπος έχει δει πολλούς φάνει. Έχουν περάσει. Για το νοσοκομείο τώρα, μην πάμε στο παρελθόν, έτσι. Μην πάμε στο παρελθόν. Εάν παρόλα αυτά, αυτή η διπουργική, όποια. Ας φέρουν υπό την πίεση και την πίεση και την καθοδήγηση, αν θέλεις, ακόμα και του ίδιου του Ευρυπίδη στη Λιανίδη. Αν αυτή φέρει αποτελέσματα. Αν έχει τόσο μεγάλη επίδραση στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τι να πει. Δυστυχώς μπορεί, αυτό αποδεικνύει ίσως και τη σύμπραξη που αναφερθήκαμε πριν μια ώρα. Μια σύμπραξη λαϊκής δεξιάς με τους αριστερόστροφους, κάποιοι. Αν είναι για το κολό του νομού. Για ένα είδος εθνολαϊκισμού, για να συντηρηθούν αυτοί. Αλλά παρόλα αυτά, αν η διπουργική φέρει αποτελέσματα, θα το εκτιμήσουμε θετικά. Εγώ, αν πραγματικά στο καλάθι του έχουν σωστά πράγματα για την περιοχή. Και δεν είναι λόγια του αέρος, εγώ θα βγω πρώτος και θα ευχαριστήσω τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω να ξέρεις όλο το στένος και όλη τη δύναμη, τη ψυχική, να το κάνω αυτό και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μα κανένα προσωπικά μιλάω για τον Ιλχάν. Αν για τη βιομηχανική μας ζώνη, τρία πράγματα θα πω. Πες και για τον καπνό, για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία και την απάντηση πιανού. Του Μπόλαρη και μετά του Επιτρόπου. Πες ακριβώς, διότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία συγκάλυψη. Ότι ενώ προβλέπεται, λες εσύ και επιμένεις με νόμους έκτακτους, κατ' εξαίρεση νόμους προβλέπεται, κάποιοι λένε ότι δεν προβλέπεται, σύντο ότι το τσιγάρο κάνει κακό στην υγεία. Ακριβώς, αδερφέ. Και αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς θέλουμε τα αυτονόητα για την περιοχή. Το 12%, έτσι, όπως και αυτό υπάρχει απόφαση από την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούν και όλα αυτά τα χρήματα που παρακρατούνται και στις φορολογικές δηλώσεις πληρώνουν τζάμπα να δοθούν στη βιομηχανική ζώνη. Είπαμε στον αναπτυξιακό νόμο 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις να μπουν, ένα από αυτά μπήκε, τα άλλα τα 3 αγνοήθηκαν. Η κυβέρνηση δεν βλέπει τη Θράκη. Δεν βλέπει τη Θράκη. Όμως ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις έβλεπαν φάνη. Έτσι. Εδώ τώρα συγκεκριμένα με τη διπουργική, λέω εγώ, καπνός. Για το καπνό, ο κύριος Μπούλερς με παρέμβαση που έκανε εγώ στη Βουλή, μας είπε από την πρώτη στιγμή, ο υπουργός και τα λοιπά, είπε αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Δεν μπορούμε να δώσουμε. Πρώην Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ. Δεν μπορούμε να δώσουμε πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοκαλλιεργητές, διότι αυτό δεν το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι εγώ μπορεί να πληρώσω πρόστιμα κτλ. Γραπτά υπάρχουν όλα στο site του www.ilkhan.gr και στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα, αλλά και στα ελληνικά. Μετά εγώ πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον Ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Κύρκο. Βεβαίως. Εσύ πήγες στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο? Στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες πήγα, εδώ πέρα με σωματεία και φίλους καπνοπαραγωγούς και με μια εμπεριστατωμένη μελέτη που την είχαμε ετοιμάσει στο γραφείο μου εδώ και 2 μήνες, την οποία την τεκμηριώσαμε στο εξής. Ξέραμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει για το κοινή Ευρωπαϊκή Κοινοτική Πολιτική, Αγροτική Πολιτική. Οι επιδοτήσεις έρχονται, φάνη να μην κουράσουν τους ακροατές μας εδώ. Όχι, οι ακροατές ακούνε και μας ανεβάζουν σε ακροματικότητα. Οι επιδοτήσεις πλέον με τη, νέα ΚΑΠ, με τη νέα ΚΑΠ έρχονται στην Ελλάδα. Το Υπουργείο πλέον έχει όλα τα λεφτά και μπορεί να τα διαχειριστεί είτε στο Α πυλώνα με τις βασικές ενισχύσεις, είτε στο Β πυλώνα με πρόσθετες ενισχύσεις. Για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Φυσικά μειονεκτήματα. Εμείς είπαμε, η Ροδόπη είναι μια πολύ φτωχή περιοχή. Το τεκμηριώσαμε. Με αποφάσεις μας είπαμε ότι ο καπνός είναι μόνο καλλιέργεια. Ότι δεν καλλιεργείται τίποτα άλλο. Είπαμε ότι στην Ευρώπη μεταξύ των περιφερειών πρέπει να καταπολεμηθεί η ανισότητα και να υπάρχει ισοδύναμη ανάπτυξη. Έτσι, είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Βέβαια, εκεί θα μπορούσατε να προσθέσετε και κάτι το οποίο δεν το διάβασα. Δεν μπορείς να λες, θεωρώ εγώ, ότι μια περιοχή δεν έχει φυσικά πλεονεκτήματα, γιατί ουσιαστικά κάνεις κακό και στην τουριστική προβολή μιας περιοχής, αν θέλεις. Οικονομικά. Έστω και οικονομικά. Μήπως θα ήταν λίγο πιο ευέλικτο να λέγατε κατά τόπους φυσικά μειονεκτήματα και όχι σε όλη την περιοχή. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι όμως σε όλη την περιοχή. Κατά τόπους υπάρχουν φυσικά μειονεκτήματα. Αλλά όχι όλοι. Μα οι αριθμοί μιλάνε. Η μεγαλύτερη ενέργεια είναι στον νομό Ροδόπη. Φυσικά μειονεκτήματα, αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή εννοώ. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε προϋποθέσεις. Αλλά ως φυσικές περιοχές, μερικές φυσικές κατατόπους, έχει τέτοια προβλήματα. Αλλά πολύ ορθά, εσύ πιέζεις, παρεμβαίνεις και να σου πω και κάτι. Θέλω λεφτά, φάνη. Εγώ θα σου πω εδώ θέλω το εξής. Θέλω λεφτά για τη Θράκη. Και από τις Βρυξέλλες θέλεις λεφτά. Βεβαίως. Με προγράμματα. Βεβαίως. Αυτά τα λεφτά είναι στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι εκπροσωπείς. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αγαπητές ακροάτριες και ακροατές. Ο Ιλχάν Αχμέτ, όπως και να νιώθει, όπως και να αυτοπροσδιορίζεται, ό,τι και να λέμε εσωστρεφώς, δεν είναι δίκαιο, διότι ο άνθρωπος αυτός, όσο το ξέρω, εκπροσωπεί τον νομό και γενικότερα
την Θράκη, κυρίως όμως τον Ομόρο Δόπης, τον εκπροσωπεί ως βουλευτής όλων των κατοίκων και των πολιτών εδώ πέρα. Ασφαλώς όμως έχει και κάποιες αφετηρίες, παράδοσης, ιστορικές, θρησκευτικές, αυτοπροσδιορισμού, που θέλει να δείξει σε κάποιους ανθρώπους που ήταν, αν θέλετε, και στο πεδίο, στο βωμό των διαφορών των ελληνοτουρκικών, έστω και με πιέσεις της Τουρκίας που καμιά φορά ήταν αφόρητες. Παρόλα αυτά, βγήκε αυτός ο άνθρωπος και θέλησε να ισορροπήσει τα πράγματα και να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες όπως αυτός αντιλαμβάνεται. Στο τέλος όμως ήθελα να κρατήσω αυτό που ανέφερες, αγαπητέ Ιλχάν, πριν 25 λεπτά. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που είπες και δεν θέλω να τα αφήσουμε έτσι. Είπες ότι αν δεν προσεχτεί η Θράκη, εάν προχωρήσει η μυσαλλοδοξία του εθνικισμός και οι προσωπικές στρατηγικές, θα φύγουν όλοι. Όχι μόνο θα φύγουν όλοι, είπες και κάτι άλλο. Ότι ίσως να έχουμε πολύ δύσκολα πράγματα στη Θράκη και άσχημες εξελίξεις. Αυτές οι άσχημες εξελίξεις συμπεριλαμβάνουν και άλλα πράγματα, και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά εννοείς, ή μόνο αναπτυξιακά οικονομικά? Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω αν γεωστρατηγικά μπορούν να υπάρξουν. Αλλά ένα πράγμα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Επειδή το ανέφερες, λέω μήπως ακούσεις και κάτι άλλο, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά εγώ ένα πράγμα γνωρίζω. Αν στη Θράκη δεν μείνουν νέα παιδιά, αν όλο το εργατικό δυναμικό φύγει, αν κλείσουν όλο το εργοστάσιο, αν η καπνοπαραγωγή, ένα μεγάλο κομμάτι της μειονότητας κατεβεί κάτω από τα όρια, δηλαδή 5.000 ευρώ κερδίζει το χρόνο, όχι το μήνα, το χρόνο. Καταλαβαίνεις, Φάνη, αν όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν μπορούν να βρουν, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι, δουλειά, τι θα γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ξεσηκωθούν, μπορούν να κατεβούν στους δρόμους και δίκαια και να ρωτήσουν την κυβέρνηση και να πούν: γιατί δεν μας τα δίνετε αυτά? Γιατί δεν μας προσέχετε? Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα? Δεν είμαστε άνθρωποι? Δεν επιρατήσαμε ίδιας κατηγορίας? Και ανακαιρθούν άλλα ζητήματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά άλλοι λένε ότι υπάρχουν, και τότε πραγματικά να υπάρχουν. Δηλαδή, όταν εσένα βγαίνει ο Επίτροπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι μπορείς να δώσεις αυτή την πρόσθετη ενίσχυση. Ναι, είναι σαφές αυτό. Το διάβασα και εγώ. Και αν η κυβέρνηση τώρα πει: δεν δίνω, ρε παιδιά, σε εσάς αυτά τα λεφτά. Αυτό το αφήνω σε σένα. Τι είναι αυτό, ρε Σεφάνη? Σύντομα να έρθεις. Εγώ πώς θα βγουν. Και να δείξεις. Πώς θα βγουν στα χωριά? Δηλαδή, εγώ σου λέω να βγει άλλο ο Αλέξης Τσίπρας και να πει: εγώ τα δίνω και να πάρει όλους τους ψήφους. Είναι 6.500 οικογένειες. Και αυτά τα λεφτά πού θα πάνε? Θα έρθουν εδώ στην αγορά. Θα πάει στο πέμπτη στο μάρκετ και θα έρθει στο τόπο. 25.000 άνθρωποι είναι αυτοί τουλάχιστον. Κι όμως 10 μέρες δεν έχουν βγάλει άχνα, δεν έχουν πει κουβέντα ακόμα για αυτή την πρωτοβουλία, δυστυχώς. Ελπίζω. Εσύ θα το θέσεις στη Υπουργική, έτσι? Όχι, θα το θέσω και θα το πάω στην Βουλή και στην Ολομέλεια, το ξαναφέρω το θέμα, και άμα χρειαστεί θα ξαναπάω στην Ευρώπη και θα διεκδικήσω και εδώ και σε άλλους τομείς και στη βιομηχανική ζώνη. Αλλά δεν βλέπω συνεργασία, Φάνη, σε όλα αυτά τα επίπεδα, διότι μπαίνουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, κατά τύπο λέμε ότι δεν υπάρχουν. Η εμπειρία αλλά σου τι λέει? Η δύναμη της αλήθειας. Δεν είμαστε εδώ μόνο για την επιφάνεια. Δύναμη της αλήθειας είναι για το βάθος. Θέλω να εμπιστευτώ εδώ. Θεωρείς ότι δεν σε αφήνουν να το προχωρήσεις? Για όχι μόνο σε όλα λόγους τα θέματα. Δηλαδή. Εσύ λες ότι. Επειδή ονομάζομαι Χανακλήτ. Πρώτον αυτό. Μα αυτό είναι. Όχι, είναι και αυτό. Έτσι. Μια στιγμή. Λες αυτό, αλλά λες ότι το κάνουν για να μην αναπτυχθεί η Θράκη και να μην υπάρχουν ισχυρές δομές στα χέρια των μουσουλμάνων. Αυτό εννοείς επίσης. Άμα είναι αυτό, ηλίθιο θα ήταν. Όχι, λέω μήπως περνάει αυτό από το μυαλό σου. Το θέμα είναι όλο εδώ πέρα. Ότι θέλουν τη φτώχεια για να φεύγει ο κόσμος. Θέμα εδρών. Κοιτάξτε, να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Είναι ο λαϊκισμός. Αν δώσουμε αυτό, μπορεί να δυναμώσει ο Γλυκάνα, μπορεί να πάρει 5 ψήφους παραπάνω, μπορεί να βγει αυτός, μπορεί να μην βγω εγώ κτλ. Με αυτή την νοοτροπία, με αυτό το παζάρι, με αυτό το μυαλό, 20 χρόνια φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι δυνατόν όταν ο αυτός που γίνεται υπουργός και εκλέγεται εδώ, αν έχει το μυαλό του, να μην εκλέξω κανέναν νομάρχη που να είναι από την παράταξή μου, προκειμένου να μην βρεθώ στη δυσκολία, να μην εκλέξω κανέναν ικανό για να μην τον έχω μετά μπροστά μου? Τι περιμένεις, Φάνη? Και τώρα με την ίδια νοοτροπία, αν εγώ ας πούμε καλώ έναν φορέα να έρθει στην Αθήνα για τον αναπτυξιακό νόμο και λέει δεν θα έρθω εγώ γιατί αν έρθω θέλω ότι στηρίζω τον Μουσταφά και τον Αϊκάν, τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον Ιλκά, ενώ εγώ θέλω να στηρίξω τον Γιάννη, τον Πέτρο ή τον Αλή, αυτός ο μικρός κόσμος, αυτή η μικρή ψυχή μπορεί σε αυτή την περιοχή να έρθει ανάπτυξη? Δεν θα έρθει ποτέ. Σας το λέω. Εδώ υπάρχει και υπάρχει αντίφαση των αριθμών. Κάποιοι λένε ότι κυρίως χριστιανοί φεύγουν από τη Θράκη, κάποιοι λένε όμως ότι φεύγουν και πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, όταν θα φύγουν όλοι και θα μείνει η Θράκη μόνο μια περιοχή γερόντων, έτσι, οι οποίοι θα ζούμε με τη σύνταξή μας, να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μας.
Δηλαδή έλεος πια. Έχεις ένα, έχεις ένα όραμα για τη Θράκη να κάνεις αυτό. Έχω. Όλοι μαζί. Πώς θα ήθελες τη Θράκη σε 10 χρόνια? Εγώ θα ήθελα τη μαζί, όλοι μαζί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, έτσι, όπως ονομάζονται, όπως νιώθει ο καθένας, απογυμνώνοντας όλους τους εθνικιστικούς κύκλους από την πλευρά μας, να πάμε σε μια συλλογική ανάπτυξη και να αναδείξουμε αυτά τα μειονεκτήματα που φαίνονται αυτή τη στιγμή σε πλεονεκτήματα. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια ισχυρή αγορά, έχουμε γευσογνωσία, έχουμε ένα ωραίο τζαμί, έχουμε μια ωραία εκκλησία, έχουμε πεντεκάθαρες παραλίες, όχι με Ραμσάρ, όχι με αυτό το χάρι που έχουμε σήμερα στη Θράκη, έχουμε μια βιομηχανική ζώνη, έχουμε μια ωραία Βουλγαρία δίπλα μας και είμαστε Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα. Και λεφτά και δουλειά σε όλους μας. Αυτό ονειρευόμουνε, αυτό ονειρεύομαι και αυτό θέλω. Και να ξέρεις ότι ο λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι έτοιμος για αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες διασυνδέσεις. Είναι αυτό που λέμε τακτικά εδώ στην εκπομπή, συμμετοχική κοινωνία και ευημερία στη Θράκη. Συμμετοχική κοινωνία και ευημερία στη Θράκη. Θεωρείς ότι αυτό περνάει μέσα από την, μέσα από την εκπαιδευτική επανάσταση εδώ και την ενίσχυση των δομών της εκπαίδευσης. Και μέσα από εκπροσώπηση κατάλληλη, μέσα από συνεργασία όλων των φορέων και όχι πια στο λαϊκισμό. Όχι στο λαϊκισμό. Τέλος, αν θέλεις απαντάς αυτό το ερώτημα, που δεν είναι ακριβώς ερώτημα, μπορεί να είναι και ευχή εκ μέρους μου, τέτοιοι άνθρωποι σαν και σένα, θα μπορούσε κάποια στιγμή άμεσα να έχουν την αυτοπεποίθηση για να βρεθούν ακόμα και σε κυβερνητικό πόστο? Εντάξει, αυτό εγώ δεν είμαι άνθρωπος να πω ότι εγώ θέλω. Όχι, δεν θα διορίσεις τον εαυτό σου. Να έχουν, λέω, την αυτοπεποίθηση. Άρα τονίζω αυτό. Θεωρείς έτοιμο, δηλαδή να το πω πιο απλά. Θεωρείς έτοιμο τον εαυτό σου να είσαι π.χ. σε ένα καλό υπουργείο, π.χ. υφυπουργός ανάπτυξης με τα αγροτικά θέματα. Οποιοδήποτε πρωθυπουργός που εκλεγεί στη χώρα. Θα είσαι έτοιμος να συμβάλλεις. Αν νομίζει ότι εγώ σου, Ιλχάν Αχμέτ, με όποιες ελάχιστες γνώσεις έχω, μπορεί να βοηθήσω την πατρίδα μου, την περιοχή μου, τον νομό μου, τους ανθρώπους μου, προκειμένου να έχουν μια καλύτερη μοίρα, να έχουν ένα καλύτερο αύριο, θα δουλέψω με όλη την ψυχή μου. Γιατί να πω όχι? Και με εξωστρέφεια. Δεν φοβάμαι εγώ το πολιτικό κόστος, Φάνη. Χαίρομαι. Δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι το πολιτικό κόστος. Αν είχα φοβηθεί, δεν θα είχα επιβιώσει. Εδώ, εγώ ζω και βιοπορίζομαι από τη δουλειά μου και συντηρώ την οικογένειά μου μέσα από τη δικηγορία, μέσα από τη νομική, την οποία την αγαπώ και τη σέβομαι. Αυτή τη στιγμή, ως πολιτικός, θέλω να βοηθήσω. Όποιο και να είναι το μετέρι. Σαν απλός βουλευτής, σαν απλός βουλευτής. Σαν απλός δημότης, σαν απλός δημότης. Αύριο σε μια κυβερνητική θέση. Εγώ δεν είμαι σε θέση. Αν η Ελλάδα, όποιος είναι ο πρωθυπουργός, όποιος είναι η κυβέρνηση, νιώσει μια τέτοια, όχι ανάγκη, μια χρησιμότητα, αν είμαι χρήσιμος. Και βέβαια θα προσπαθούσα να βοηθήσω. Και όπου νιώσω ότι δεν είμαι χρήσιμος, θα αποτραβηχτώ, έτσι. Και ο λαός θα πει, Ιλχά, δεν είσαι χρήσιμος. Αλλά σας ξαναλέω εδώ πέρα από την ραδιόφωνο την πατρίδα, ότι καλώ όλους εδώ πέρα, και τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους, να πάμε σε μια γενική συστράτευση, έτσι, προκειμένου για ανάπτυξη. Αλλά με εξωστρέφεια. Με εξωστρέφεια. Δηλαδή, να μην πούμε με ότι ορθολογισμό, σε χρήματα από παντού. Με εμπιστοσύνη αλλήλους. Από Ευρώπη, έτσι, και από, ακόμα και από την Τουρκία επενδυτικά σχήματα. Έτσι, αρκεί βεβαίως να είναι όλα καθαρά. Να είμαστε κράτος. Ξεκάθαρα, έτσι. Έχουμε, δηλαδή, να είναι καθαρά και από πίσω να υπάρχει μια καθαρή πρόθεση επένδυση. Τι είμαστε, ξεφρογκαμπέλι. Δηλαδή, αυτή η κινδυνολογία πρέπει να σταματήσει. Εδώ υπάρχουν προκλήσεις. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Τι θα πάρει? Θα κάνει μια επένδυση στη βιομηχανική ζώνη και θα αγοράσει τη γη και θα την πάρει μαζί του στη Βουλγαρία? Μην τραλαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει διεθνές πρότυπο η ξενοφοβία να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Όλα ελέγχονται από ένα υγιής κράτος, όλα ελέγχονται από τα αρμόδια υπουργεία, οι επενδύσεις στην Ελλάδα γίνονται, εδώ μένουν τα λεφτά, εδώ ελέγχονται. Άρα οποιοδήποτε φοβία πέρα από... Και αν υπάρχουν πράξεις παράνομες, αν υπάρξουν παραβίαση νομοθεσίας ένθεν και ένθεν από όλους, εδώ είναι η δικαιοσύνη, εδώ είναι οι εισαγγελείς, εδώ είναι το κράτος. Εγώ, στο ξαναλέω, ίσως η διυπουργική που θα έρθει, θα δούμε τι θα πει και κλείνω με αυτό, ελπίζω να κινηθεί σε ορθολογιστική βάση. Και αν δεν είναι προετοιμασμένη, τους καλώ από εδώ πέρα, δεν είναι προετοιμασμένη. Και έτσι, επειδή πιέστηκαν και έρχονται, καλύτερα να μην έρθουν τώρα, για να μην διαψεύσουν ξανά τις προσδοκίες του θρακιωτικού λαού. Να μην έρθουν τώρα. Να έρθουν τον Οκτώβριο, να έρθουν τον Νοέμβριο, να έρθουν τον χρόνο. Αλλά να έρθουν με ένα καλάθι,
χρήσιμο, όμορφο και να μην διαψεύσουν τις προσδοκίες των ανθρώπων που ζουν εδώ πέρα. Και μετά έχουμε παρατράγουδα και πού να ορίστε, ήρθε μια αριστερή κυβέρνηση, ήρθε με ανάπτυξη πρόσωπο και τελικά τίποτα δεν άφησε εδώ πέρα και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα περαιτέρω στην περιοχή μας. Ιλιχάν Αχμέτ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις σκέψεις, τον προβληματισμό, το χρόνο σας και βεβαίως δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα εδώ για Θράκη, για Ροδόπη, για Ξάνθη, για Εύρο, διότι υπάρχουν και θέματα που αφορούν ακόμα αιτήματα της μουσουλμανικής μειονότητας, όπως είναι τα θρησκευτικά ζητήματα, όπως είναι ο αυτοπροσδιορισμός κτλ. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα. Σάλιο κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο και τον προβληματισμό σου. Καλό χειμώνα.